22 με 12, 10 βαθμούς διαφορά από, από τον συμπολίτη. Uh-huh. Τον έναν, ο άλλος δεν είναι σε αυτή την κατηγορία, είναι σε άλλη. Ματζιούκης. Ναι. Έτσι είναι, 22, καλά δεν βλέπω. 22 λέει, άκου, άκου, μπες, μπες, είναι προκλητικός. Καλησπέρα κύριε Γιώργο, καλησπέρα. 22, άκου τι λέει η εισαγωγή, 22 λέει ο ένας, 12 ο άλλος και ο άλλος δεν είναι στην κατηγορία. Τι να κάνω, αφού δεν βλέπω. Και μετά... Τα θέλει ο ποπός του. Τα θέλει, έχει δίκιο. Ιδίως από κάτι λουμπίνες εκεί πάρα πάνω ψηλά. Είμαι με τον αδελφό. Από Λουκουμάδες. Αδελφό Ηρακλειδέα. Ναι, ναι, ο δικηγόρος. Ο δικηγόρος του Χέρκουλες. Καλησπέρα, είπε στον κόσμο. Καλησπέρα. Εντάξει, είστε αναχωρημένος. Είσαι κάπως, εγώ το καταλαβαίνω, το κατανοώ. Συμπονώ. Συμπονεί. Συμπαραστέκομαι. Δηλαδή, πες μας ότι λυπήθηκες που έχασες βάρη. Δεν λυπήθηκα. Αλλά συμπονώ γιατί είσαι συμπαραγωγός. Διάβασε του λίγο. Ναι, στην Premier League. Ναι, λίγο αργότερα. 15 Δεκεμβρίου, κύριε Ματζιούκη, 15 Δεκεμβρίου σου λέω ένα κολονέτο. Μια κολόνα στάνταρ. Ένα μάτς υπάρχει 15 Δεκεμβρίου. Ό,τι θέλεις. Manchester Liverpool, ό,τι θέλεις. Ναι, βέβαια. Γιατί να μπει. Τα πάντα όλα. Τα κάτσε πάντα κάτσε όλα, να φάει πρώτα, να πάρει το στοίχημα πρώτα από τον Μπουγάτσα. Πάμε να φάμε και μετά θα βάλουμε. Πάλι επιβεβαιώθηκε. Ναι, πάλι επιβεβαιώθηκε ο Τρέγιας. Για ποιο πράγμα. 2-0 έδωσα τον Μπάουκ, 2-0 έδωσα τον Μπάουκ. 2-0 ήταν. 4-0. 2 επί 2 ήταν. Εντάξει, άσου. Είπα από εδώ μέχρι καλά, δηλαδή, το βραδιβόλιο. Δηλαδή είπε, συγγνώμη ρε Τρέγια, είπε δηλαδή δύο εκπλήξει είπε. Άσου το Μπάουκ και άσου την ΑΕΚ. Δύο εκπλήξει είπε. Τέλος πάντων, θα τα πούμε να πούμε. Ναι, ναι, θα πούμε, να πούμε ναι. Λίγο κάτι σημαντικό. Να πούμε καλησπέρα είπε και. Γκολ. Τι γκολ. 1-1 ο Βόλος. 1-1 ο Βόλος. Ματζιούκη 1-1 ο Βόλος. Δεν ακούει. Κάνει πως δεν ακούει. 1-1 ο Βόλος. Έσφιξες. Για την άνοδο έσφιξες. Αποσβολωμένος. Μια χαρά είναι ο Μπέος. Ο Μαδάρα. Αποσβολωμένος ο Μάκης. 1-1. Τώρα θα σκάσει και το 1-2. Ναι. Αλμπέρτος Ρούσος. 1-1. Στον Ηρακλή έπαιζε ο Ρούσος. Ναι, ναι, ναι. Καλό παιχτάκι. Βρήκε την υγειά του και τώρα. Και ωραίο γκολ. Κοίτα. Αποστημένο έτσι. Δεν το Ρούσο. Πολύ ωραίο γκολ. Εδώ βάζει ο Περόνε γκολ, να μην βάλει ο Ρούσο. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε να ακούσουν. Ωραίο παίξα, αλλά είναι 102 χρονών, ρε φίλε. Πάμε εντάξει. Να ακούσουν κάτι. Πόσο είναι? Αρκετά σημαντικό, οι φίλοι ακροατές. 36. 32 είναι ο Περόνε, ρε. Ποιος? Πόσα χρόνια έχει μείνει στα 32 χρόνια. Ο Περόνε, φίλε, είναι ένα χρόνο μικρότερο από τον Μπακαγιώκο. Καλά, ρε, πλάκα μας κάνει. 32 χρόνια, τόσο σοβαρό ο Περόνε. 32 χρόνια ήμουν εγώ όταν ήταν 32. Ο Περόνε πρέπει να είναι τουλάχιστον 35. Άσε μας, ρε, που είναι 32. Λοιπόν. Πάμε και στα διαδικαστικά να πούμε ότι η εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα που ακούτε στο Λίμπερο 107,4 κάθε Δευτέρα και Παρασκευή 10 ως 12 και Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη 8 έως 10 έχει βασικό υποστηρικτή της το Escobar Espresso Coffee Bar Γεωργίου Παπανδρέου 9 πρωιναθέων, τηλέφωνο 2311 208 301, επαναλαμβάνω το τηλέφωνο για τα ρεζερβές σας, 2311 208 301. Ανοιχτά είναι το Escobar από τις 8 το πρωί για το καφέ σας, μέχρι αργά το βράδυ για το ποτάκι σας. Το ωραίτερο στέκι της πόλης για να απολαύσει τους αγώνες όλων των πρωταθλημάτων, Super League, Champions League, Europa League και της αγαπημένης ομάδας. Κρύα πιάτα, με κρύα πιάτα το μαγαζί, με καθαρά ποτάκια, φυσικά τον Μάνο Καλογεράκη και τον Νίκο Μπουγάτσα να υπογράφουν. Στεναχωρημένα τα παιδιά. Ναι. Να πάτε να παρηγορήσετε λίγο εκεί πέρα. 35. Να τα κεράσετε και να συνετίσει η υποτρέγια. 35 είπα εγώ, ρε φίλε. 35. 35 είπα. Εντάξει. Τουλάχιστον 35 είπα. Πάλι μέσα ο Τρέγιας. Πάλι μέσα ο Τρέγιας. Ό,τι λέει είναι νόμος, Τρέγιας. Νόμος. Καμιά φορά πέφτω κι εγώ μέσα. Πέφτει καμιά φορά έξω. Καμιά φορά. Μία στις χίλιες πέφτει. Μία στις χίλιες τον Άρη τον έχω βρει με 90%. Πέζε τον Άρη μόνο. 90%. Μπράβο, ποιο έχασε. Μόνο με την Τρίπολη έχασε. Με την Τρίπολη έχασε. Το πάω χι ημίχρονο διπλό τελικό το βρήκα στο Καραϊσκάκι. Ναι, άντε. 2-0 τελικό σκορ έδωσα με τον Παναθηναϊκό. Και με την ΑΕΚ 2-0 είχες δώσει. Και με την ΑΕΚ δώσει. Τι θες φωτοτυπία τα κερδίζεις τα ματσάκα. Λοιπόν, πες για το Escobar να τελειώνουμε. Τις εταιρείες υπάρχουν, είπες, τις αγενευτικές εταιρείες υπάρχουν. Αγενευτικές, εντάξει. Σουκλάρες που έχει εκεί πέρα. Κοίτα, ειδικά στο προσωπικό, όχι ότι οι πελάτες δεν έχουμε ωραίο κόσμο να μαγαζί, αλλά το προσωπικό, να μην το πω, θα μία επίσκεψή σας θα σας πείσει ειδικά. Έτσι. Έτσι. Και η πόρτα του μαγαζιού και στο μπαρ και οι σερβιτόρες είναι. Μόνο που κάνει οντισιόν, να πούμε, και την επιλογή. Ο Στόγιαν. Ζάχω εγώ τις κάνω τις επιλογές. Ναι, ναι, φτάνει. Εγώ. Φτάνει. Δεν μας μιλάει, να ξέρεις. Γιατί. Γιατί, δεν ξέρεις γιατί.
Γιατί το για λόγου στοιχήματο, όχι. Όχι, ρε. Α, ναι, για το εντάξει. Είναι στεναχωρημένο το παιδί. Εντάξει, μωρέ, σιγά το. Το κολάντρισα λίγο χθε. Γίνονται αυτά. Γίνονται. Μέσω Messenger, μόνο τα διάβασε, δεν απάντησε. Ναι. Είναι στεναχωρημένο το παιδί. Ναι, επειδή με είπε και αυτό, από την πλευρά του και αυτό δίκιο. Είναι, είναι από τι περιπτώσει που έχετε και οι δύο δίκιο, αλλά πρέπει να ξέρει ότι στο διαδίκτυο γίνονται αυτά τα πράγματα. Όχι, εγώ το δεν είναι. Στο Messenger σου λέω. Οι δυο μας εντάξει, μιλάμε. Εντάξει, άλλο αυτό. Οι δυο μας μιλάμε. Αυτά είναι από κοντά λύνονται λοιπόν, αυτές οι παρεξηγήσεις, λοιπόν, μικροπαρεξηγήσεις. Λύθηκε κιόλα. Λύθηκε. Γεια σου Γιώργη. Να κανονίσουμε και το στοίχημα. Να κανονίσουμε έτσι. Το στοίχημα. Να βέβαια. Πάμε να φάμε. Έτσι, να φάμε. Εσύ κανόνισε όποτε θες. Εγώ θα το κανονίσω, θα πάω έτσι κι αλλιώς. Μάλλον και αύριο. Όπου θέλει, όπου θέλει. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο μαγαζί, σου είπα, είναι και φίλος εκεί στα κουμάντα, οπότε θα πάμε εκεί πέρα. Όντως, λόγω πολύ καλό. Πολύ καλό, να μην το πούμε στον αέρα κιόλα. Κοντά μας είναι και το ψητοπολείο Πορκίτο. Αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις με ντόπια κρατικά και γυροποίητες νοστιμιές να σας τρέχουν τα σάλια. Ο καλύτερος γύρος της πόλης χοιρινός ή κοτόπουλο. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πανσέτες, τζουκάκια, χειροποίητα, μπέργκες. Κλαμπς μενού με πολλές επιλογές για ένα έως τέσσερα άτομα, αλλά και ολόφρεσκες σαλάτες και συνοδευτικά. Πού βρίσκουμε το Πορκίτο? Στην πρώην διοικητηρίου, πρώην οδός διοικητηρίου Καραολή και Δημητρίου, σημερινή 52 το νούμερο. Delivery, τηλέφωνο στο 2310 520 555 για τις παραγγελίες σας, για τα special εδέσματα και τις υπέροχες μεγάλες μεριδάρες που έχει το ψητοπολείο Πορκίτο. Κατεβάστε την εφαρμογή μας από το App Store και πάρτε 20-10% σε κάθε παραγγελία. Και φυσικά μαζί μας για μία ακόμη βραδιά η Skies Aviation Academy, η κορυφαία σχολή εκπαίδευσης πιλότων στην Ελλάδα με σύγχρονο στόλο αεροσκαφών και εξομοιωτή πτήσεων. Γίνε πιλότος με πιστοποιημένο δίπλωμα αναγνωρισμένο παγκοσμίως και βρες αμέσως δουλειά με πολύ υψηλές αποδοχές στις μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες. Κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα και ετοιμάσου για μεγάλες πτήσεις. Skies Aviation Academy με εγκαταστάσεις στην Περαία, διεύθυνση Θεσσαλονίκης 10. Επίσης πληροφορίες στο skies.gr και στο 23 920 21100, να επαναλάβουμε το τηλέφωνο, 23 920 21100. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, να πούμε λίγο ότι θα υπάρχει ζωντανή ενημέρωση από το παιχνίδι του ΠΑΟΚ και την τέταρτη αγωνιστική των ομίλων του BCL. ΠΑΟΚ Ναντέρ στο ημίχρονο είναι 41-35. Στην έναρξη και κατά τη διάρκεια του τρίτου δεκαλέπτου θα έχουμε Νίκο Μοσχοβίτη απευθείας από το ιδιόκτο ΠΑΟΚ Sports Arena, από το παλατάκι όπως το ξέρετε πολύ. Προπαλατάκι, όντως. Ναι. Που δεν πληρώνουμε το φόρτο για το ρεύμα. Δεν πειράζει. Κάνε και εσύ ένα και μην πληρώνει. Σωστά, φίλε. Σωστά. Κάνε και εσύ και μην το πληρώνει. Θα πτήσω και εγώ και θα βάλω τη ΔΕΗ μέσα. Τσάβο. Βάλε και τη ΔΕΗ μέσα, βάλε και, και το νερό. Καλά, δεν πειράζει. Μνημόνιο έχουμε, δεν πειράζει. Διακανονισμός υπάρχει. Σωστά, σωστά. Μπορείς να πάρει πληρώσει και με διακανονισμό. Αυτό, 350 δόσεις, πόσο 650. Δεν ξέρω. Κάπου τόσο ήταν το άρθρο 44 νομίζω. Κάπου εκεί νομίζω. Είναι και το αντικείμενό σου, το νερό, ρε παιδί μου. Οπότε έπρεπε. Το νερό. Πα και μεσολάβησε εσύ, ρε τρέγε, για τι δόσει. Όχι, δεν είναι εκεί η δική μου περιοχή. Το νερό, φιλαράκι, μπορεί να κάνει διακανονισμό. Θα πάει να δώσει το 30% από το χρέο που έχει και μετά να κάνει κάποιε δόσει. Τρέγε, έπρεπε να σε στείλουν στο Spock Sports Arena να κόψει το νερό. Φίλε, αναρωτική. Πάσο, κόψε το νερό γρήγορα στο Spock Sports Arena. Γρήγορα το νερό. Όχι, αλλά, πολλά. Ούτε στο Χαριλάδο το έκανα αυτό. Ναι, όχι, δεν το έκανα, φίλε. Το νερό δεν. Τι και χρωστάμε, νομίζω ο ερασιτέχνη πρέπει. Δεν. Εμένα προσωπικά. Το νερό είναι αγαθό, οπότε δεν μου πάει η καρδιά. Εμένα προσωπικά ούτε στον εχθρό μου να το κάνω. Στο Ματζιού και στο. Όχι. Σε κανέναν. Ναι, γιατί εκεί ξέρει, είχαν το καλοκαίρι τώρα πέραν τη πλάκα. Δεν είχαν και τα σκαλοπατάκια στο Καφτατζόγλιο που είχε κάτι τρεχούμενα νερά. Κάτι σαν καταράκτη που ήταν. Εκείνο το καλοκαίρι δεν λειτουργούσε με τίποτα. Τα σκαλοπατάκια δεν είναι τη ομάδα του Ματζιού. Ναι, ποιο είναι. Του κράτου. Ναι. Εγώ ξέρω ότι περνούσα, το έβλεπα με νερό και μετά περνούσα και το έβλεπα χωρίς νερό. Νομίζω ότι είναι ανακυκλώμενο εκείνο, δηλαδή δεν ξοδεύεται μεγάλη ποσότητα. Νομίζω ότι είναι το καλοκαίρι δεν λειτουργούσε, να ξέρεις. Κάποια στιγμή και μετά τελείως. Παπαλά. Λοιπόν, έτσι το λέω, πας και το ξέρεις. Τώρα επειδή έφαγες ντόρτι, θα μιλάμε για τα νερά και τη νερά. Εκεί δεν το πάμε. Τα κρύα νερά. Λέω, πας και από εδώ. Δεν ξεχνάω, να ξέρεις. Εντάξει. Δεν ξεχνάω. Εντάξει. Λοιπόν, ξεκινά από το χθεσινό μάτς πρώτα. Ξεκινήσουμε από το ΠΑΟΚ. Πρωτοπόρος. Ξεκινήσουμε από εσένα. Ή να πούμε λίγο γενικότητες. Ό,τι θέλεις. Να περάσει κανένα εξάλεπτο. Και να μπούμε και μετά. Να πιάσουμε να πιάσουμε μετά του Άρη. Και να ανοίξουμε γραμμές μετά τις... Γιατί θα έχουμε μίξ ξεχνιέσαι όμως. Γιατί είπαμε θα έχουμε και σύνδεση με... Ωραία. Να πάρω εγώ το ΠΑΟΚ τότε. Γιατί θα έχουμε δύο φορές σύνδεση με το... Ωραία. Ξεκίνα. Λοιπόν, αυτό που είπαμε, το αυτονόητο δηλαδή, ότι η καλύτερη ομάδα, η πιο ποιοτική ομάδα, νομίζω ότι στα περισσότερα μάτια είναι και ο νικητής, επιβιώθηκε για άλλη μια φορά και εχθές. Το μόνο που έκαναν τα μωρά του Δόνη είναι να τρέχουν.
να έχουν πνευμόνι, να έχουν, να έχουν ταλέντο, έτσι, να έχουν πάρα να πολύ μεγάλη αντοχή. Έκανε ένα καλό σου του Μπουτζούκη, πώς το είπε, Μπουτζούκη. Ναι, νομίζω πέρασε λίγο πάνω, λίγους πόντους πάνω από τα δοκάρια. Φάση δεν έκανε. Του Πασχαλάκη. Νομίζω ότι δεν αρκεί μόνο το ταλέντο, δεν αρκεί μόνο η αντοχή, το πνευμόνι που λέμε, δεν αρκεί μόνο η όρεξη, η αισιοδοξία για τους πιτσιρικάδες, που δεν είναι και τόσο πιτσιρικάδες αν δείτε τις ηλικίες, η δεκάδα του Παναθηναϊκού. Υπάρχουν βέβαια και μερικά πάρα πολύ μικρά παιδιά σε ηλικία, αλλά δεν αρκούν μόνο αυτά για να μπορέσεις να κερδίσεις την ποιότητα, την εμπειρία και το σύνολο. Αυτό νομίζω ότι είχε ΠΑΟΚ χθες. Είχε και σύνολο ομάδος και ποιότητα ποδοσφαιριστών, αλλά και εμπειρία μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Όταν έχεις Μάτος, όταν έχεις Βαρέλα, όταν έχεις Πρίγιοβιτς, όταν έχεις Μπίσεσβαρ, καταλαβαίνεις ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία. 2-0 για ένα παιχνίδι που νομίζω ότι αδικεί τον ΠΑΟΚ το σκορ, όσον αφορά το σκορ, βάσει των ευκαιριών που έχει κάνει, βάσει των τελικών, βάσει το ποσοστό κατοχής μπάλας που είχε ο ΠΑΟΚ, νομίζω ότι το σκορ έπρεπε να ήταν, όπως δήλωσε και ο Ρασβάν Λουτσέσκου, αρκετά μεγαλύτερο. Δηλαδή τουλάχιστον άλλο 1-2 γκολ έπρεπε να βάλει ο ΠΑΟΚ, και κρίμα που δεν το έκανε, για να ράψει μερικά στοματάκια τα οποία έχουν βγάλει μεγάλη γλώσσα. Και δεν μιλάω εδώ για την πόλη, μιλάω για την άλλη την πρωτεύουσα κάτω στην Αθήνα και στον Πειραιά, εκεί που κάνουν πάρτι τα site, τα μέσα. Τα ΜΜΕ, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, οι φυλάδες, τα μωρά του Δόνη, το ταλέντο περισσεύει, και πάτε στην Τούμπα και κλείσετε το σπίτι, κάτι πρωτοσέλιδα πράσινα. Δεν είναι έτσι, παιδιά, τα πράγματα. Ο ΠΑΟΚ φέτος είναι, όπως βλέπετε, ανίκητος. Ανίκητος. Όταν λέμε ανίκητος, 8 στα 8 δεν υπάρχει. Δηλαδή πάει από ρεκόρ σε ρεκόρ. Αυτό το 8 στα 8 δεν το έχει πετύχει ποτέ στην ιστορία του. 92 χρόνια ιστορίας δεν το έχει ξανακάνει. Ούτε η μεγάλη ομάδα με τον Κούδα, με τον Σαράφη, με τον Μπαρίδη, με τον Ιωσιφίδη, με τον Ασλανίδη κτλ. Δεν το έχουν κάνει τη δεκαετία 70-80. Να ξεκινήσουν και να κάνουν 8 στα 8. Πετάει από επιτυχία σε επιτυχία, από νίκη σε νίκη. Ξεπέρασε το σκόπελο, το εμπόδιο της κακής εμφάνισης στο ευρωπαϊκό ματς με την Βίντι. Νομίζω ότι έκανε μια πάρα πολύ καλή παρουσία, από τις καλύτερες φετινές του. Μετά από αρκετό καιρό είδαμε ένα πολύ καλό δεύτερο ημίχρονο από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος ήταν καταιγιστικός από την έναρξη του δεύτερου ημίχρονου και μετά. Και νομίζω ότι δικαιότατα, με ένα φόρο ο οποίος θα αφήσει εποχή, ήδη έχει γράψει το όνομά του στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, αλλά πιστεύω ότι και τους επόμενους μήνες ή τα επόμενα χρόνια να παραμείνει στο γήπεδο της Τούμπας, και πραγματικά θα ξεχάσουμε πάρα πολύ εύκολα κάποια άλλα ονόματα του παρελθόντος, τύπου Μπέρκ κτλ. Μιλάμε για τον Αλεξάνδρ Πρίγιοβιτς, ο οποίος έχει το πνεύμα, την αίσθηση του σκόρερ, βρίσκεται παντού μέσα στη μεγάλη περιοχή, ξέρει να παίζει και να τοποθετείται χωρίς την μπάλα και να βρίσκεται εκεί που είναι για να σκοράρει. Αυτό έκανε και χθες στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου, και στην ουσία έλυσε τα πόδια των ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ, και υπήρξε μετά ένας καταιγισμός ευκαιριών πραγματικά. Άλλο ένα γκολ από τον Λιμιό, ο οποίος πέτυχε ένα άλλο ρεκόρ. 12 δευτερόλεπτα χρειάστηκαν μόνο μετά την είσοδό του στο μάτς από τον Λιμιό για να σκοράρει. Δηλαδή ούτε τις τάπες από τα παπούτσια, τα ποδοσφαιρικά, δεν πρόλαβαν να πιάσουν χορταράκι από κάτω, και ο Λιμιός έγραψε το 2-0, και εκεί νομίζω ότι τελείωσαν οι όποιες ελπίδες είχαν οι φίλοι του Παναθηναϊκού, οι παίκτες του Παναθηναϊκού, οι προπονητές του Παναθηναϊκού, που ήρθαν στην Τούμπα για να διατηρήσουν το αίτητό τους, αλλά δεν τα κατάφεραν με μια πολύ καλύτερη ομάδα, πολύ πιο ποιοτική ομάδα, πολύ πιο έτοιμη, πολύ πιο έτοιμη ομάδα, με πολύ πιο γεμάτο ρόστερ, με βάθος πάγκου, η οποία επιβεβαίωσε ότι έχει τη στόφα του νικητή για άλλο ένα μάτς. Έκανε την 8η συνεχόμενη νίκη του στο ελληνικό πρωτάθλημα, και νομίζω ότι αποτελεί φόβητρο για τον οποιαδήποτε αντίπαλο έρχεται την επόμενη αγωνιστική. Αυτά εν ολίγης. Ο ΠΑΟ κατάφερε και ένα άλλο ρεκόρ που δεν είχε νομίζω ξανακάνει. Κατάφερε μέσα σε έναν ολόκληρο γύρο να κερδίσει 4 ντέρμπι. Πρόσεξε τώρα, 4 ντέρμπι, λέω, δεν λέω 3. Έτσι, για να μην με λες κακό προαίρετο. Έτσι, ντέρμπι είναι σίγουρα το ΠΑΟΚ Άρης. Όπως και αν είναι ο ΠΑΟΚ, όπου και αν βρίσκεται ο Άρης, όπως αν είναι ο Άρης, όπου βρίσκεται ο ΠΑΟΚ. Είναι ντέρμπι το ΠΑΟΚ Άρης. Εντάξει, τώρα αυτά που λέμε για πίκα, για καζουρίτσα, για πλακίτσα, είναι ένα μεταξύ μας, και νομίζω ότι το καταλαβαίνετε και το κατανοείτε. Λοιπόν, τα 4 ντέρμπι δηλαδή κέρδισε την ΑΕΚ,
τον Ολυμπιακό εκτός, μέσα στο Καραϊσκάκι, στον Άρη εκτός, μέσα στο Κλειάδη. Δηλαδή δύο έδρες που λίγοι πιστεύω θα περάσουν φέτος στο ελληνικό πρωτάθλημα. Πάρα πολύ λίγες ομάδες θα φύγουν όχι με νίκη, ούτε με ισοπαλία. Ιδίως από το Καραϊσκάκι. Εντάξει, στο Χαριλάου μπορεί να πάρουν κάποιες ισοπαλίες. Και ήρθε με τη φόρα από τη νίκη του Χαριλάου. Κέρδισε και τον Παναθηναϊκό, ο οποίος ήταν αίτητος μέχρι εχθές. Θα επιχειρήσει να κάνει κι άλλη μια νίκη και νομίζω ότι αν γίνει και αυτό το διπλό το Σάββατο στο Περιστέρι, νομίζω ότι από εκεί και μετά έχει 2-3 δύσκολα μάτσε στον επόμενο γύρο. Μπορεί να κάνει ένα πάρα πολύ καλό σερί για να κλείσει τον πρώτο γύρο και με μεγάλες διαφορές, νομίζω, στο βαθμολογικό πίνακα από τους διεκδικητές, από ΑΕΚ και Ολυμπιακό, και να κάνει αυτό δηλαδή το όνειρο πραγματικότητα μετά από 33 χρόνια να καταφέρει να πάρει το πολυπόδιτο πρωτάθλημα, να μπορέσει να κουνήσει εντόνι, να μπει στους ομίλους, να παίξει με υποδιέστερες αντιπάλους. Αυτό δηλαδή που έκανε και πέρσι αγωνιστικά, αλλά κάποιοι, και ο ίδιος βέβαια ο ΠΑΟΚ, αλλά περισσότερο κάποιοι αντίπαλοι του, που είχαν ενισχυμένα εξωαγωνιστικά ένστικτα, τέλος πάντων, κατάφεραν και πήραν το πρωτάθλημα όπως το πήραν. Η ιστορία όμως έγραψε ότι ο ΠΑΟΚ δεν πήρε το πρωτάθλημα πέρσι. Αυτό μετράει, αυτό κρατάμε. Θα προσπαθήσει να το κάνει φέτος. Θα προσπαθήσει να το πάρει φέτος. Πιστεύω εγώ προσωπικά ότι έχει τα εχέγγυα, έχει τη στόφα του νικητή, έχει την ποιότητα, έχει το βάθος στο ρόστερ για να το καταφέρει. Λοιπόν, 42-37. Θα πάμε στον... Είναι ο Νίκος. Είναι ο... Τον έχουμε. Ναι, να τον πάρουμε, να τον... Να βγει, γιατί είναι η αρχή του τρίτου δεκαλέπτου. Να βγει λίγο ο Νίκος δύο λεπτά. Ναι, και να κάνουμε το διάλειμμα, να πω εγώ για τον Άρη, μετά να τον βγάλουμε για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Ναι. Και θα ανοίξουμε και τις γραμμές, όσον ούπο. Δεν ξέρω αν συμφώνησες σε αυτά που είπα. Εντάξει, εγώ δεν θέλω να λέω ψέματα. Δεν είδα όλο το μάτς, είδα έτσι κάτι δεκαλεπτάκια. Ο Παναθηναϊκός, από ό,τι είδα, προφανώς δεν το είδα αυτό το σουτ που είδες. Δεν έκανε φάση όλο το παιχνίδι. Ένα πέναλτι που διαμαρτύρεται, δεν υπάρχει φυσικά κανένα πέναλτι. Άρης ο Γάτας άλλα λέει. Καλά, εντάξει. Είπαμε. Ωραία, πάμε λίγο. Εγώ ό,τι βλέπω σφυρίζω, Τρέγια. Κατάλαβες, ναι, ό,τι βλέπω. Πάμε στον Νίκο τον Μοσχοβίτη, απευθείας από το ιδιόκτο ΠΑΟΚ Sports Arena, να μας ενημερώσει τι γίνεται στο ευρωπαϊκό μάτς του ΠΑΟΚ. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα σαν και τους φίλους ακροατές του Λίμπερο. 43-39 είναι το σκορ εδώ στο ΠΑΟΚ Ναντέρ. Στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, 7:40 είμαστε πριν το τέλος της τρίτης περίοδου, με Χάτσερ Γκος. Στο δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε ο ΠΑΟΚ, αλλά ο Γκος έκανε το τρίτο το φάουλ και πήγε στον πάγκο και πήγε ο Ζάρας στη θέση του. Τέπιτς, Μαργαρίτη και Μορέιρα ο ΠΑΟΚ, με Waters, Γιουσκεβίτσιους, Κονατέ, Γκάμπλ και Τρέντουελ Ίναντερ. 43-39 και τον ΠΑΟΚ πρόσχρονο Μορέιρα που έχει 12 πόντους, έχει 9 ο Χρυσικόπουλος, έχει 10 ο Χάτσερ πλέον για τους Γάλλους. Οι 16 πόντους του Γιουσκεβίτσιους από το πρώτο ημίχρονο του Λιθουανού με 4-6 τρίποντα είναι αυτοί που τους έχουν δώσει λύση στην επίθεση, και το λέω έτσι γιατί και ο Waters πέτυχε ένα καλάθι που ήταν το πρώτο του, και ο Σέγκλιν που είναι οι δύο σημαντικοί παίχτες της Ναντέρ, και οι δύο μαζί έχουν 9 πόντους μέχρι τώρα. Ο Waters είναι ο Έλληνας Νερουλάς. Μπορεί. Λοιπόν, η μπάλα είναι στα χέρια του Χάτσερ, θέλει να παίξει ο Μαργαρίτης. Ο Μαργαρίτης είναι σε κακή μέρα σήμερα. Έχει δύο πόντους, αλλά γενικά είναι άστοχος, δεν έχει καλές επιλογές. Ο Ζάρας κλείστηκε στη γωνία τώρα και από το Τρέντουελ και από το Γιουσκεβίτσιους. Πρόλαβε πριν πατήσει γραμμή να πετάξει την μπάλα στα πόδια του Τρέντουελ και να πάρει, να κρατήσει την κατοχή για το 43-39. Ο ΠΑΟΚ έχει 4,8 για την επίθεσή του, να δούμε αν θα βγάλει ένα. Μια ελεύθερη προσπάθεια, μια γρήγορη προσπάθεια. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος επιχειρεί να κάνει... Ο ΠΑΟΚ επιχειρεί να κάνει την πρώτη του νίκη, αν δεν απατώμε, Νίκο, έτσι. Σωστά, είναι στο 0-3 μέχρι τώρα. Είναι σημαντικό να κερδίσει σήμερα. Προκειμένου να έχει περισσότερες ελπίδες για την πρόκληση του, γιατί αν πάει στο 0-4 σήμερα, δυσκολεύουν πάρα πολύ τα πράγματα όσον αφορά την πρόκληση. Βέβαια, το είδαμε και πέρσι, το κομμάτι αυτό κρίνεται συνήθως στο δεύτερο γύρο, γιατί και πέρσι ο ΠΑΟΚ είχε μείνει πίσω. Μάλιστα. Ο Waters πετυχαίνει το τρίποντο 43-42. Είναι θέμα για τον ΠΑΟΚ. Ο Waters προφανώς για να πάρει πρωτοβουλίες στο δεύτερο ημίχρονο. Έμενε στο 0 στο πρώτο μέρος. Είναι πολύ σημαντικός για την Άντερ. Έχει βάλει 5 πόντους για τους Γάλλους στο δεύτερο μέρος. Τέπιτς δίνει στο Μορέιρα. Ναι. 43-42, 6-26 πριν το τέλος τρίτης περίοδου εδώ στην ΠΑΟΚ Sports Arena. Ωραία, Νίκο. Πολύ δύσκολο τρίποντο Ζάρας.
ναι. Το τέλος, επειδή 46-42. Α, ευστόχησε. Ωραία. Ωραία, Νίκο. Επιστρέφουμε στο στούντιο, θα ξαναεπικοινωνήσουμε μαζί για να θα έχουμε άλλες 1-2 ιδέες ακόμα με τον Νίκο Μοσκοβίτη. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα, επανερχόμαστε μετά του Άρη. Έτσι. Θα έχουμε και τον Νίκο για το τέλος του δεκαλέπτου, νομίζω. Okay, okay. Και εγώ θέλω να πω πολλά για, ναι, για, το, μάτσε, για το μάτσε του ΑΚΑ ναι. με την ΑΕΚ. Ό,τι θες θα πεις. Εδώ πέρα είμαστε για να λέει ο ένας τον άλλο. Λοιπόν, okay. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα, σε λίγο και πάλι μαζί. Επιστρέψαμε μετά το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Ράδιο Μαρμίτα στο Λίμπερο 107,4. Τάσος Τρέλιας και Ζάχος Ντρούλινγκ πίσω από τα μικρόφωνα. Λοιπόν, είπες για ΠΑΟΚ. Να ενημερώσουμε λίγο. 49-52 χάνει ο ΠΑΟΚ από την Ναντέρ στην τρίτη περίοδο. 2 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα τώρα πριν λήξει η τρίτη περίοδος. 1-1 στο κύπελο Λαμία Ολυμπιακός Βόλου στο 55. Λαμία Μπέος, πες και σε μια χαρά. Λίγο επειδή είναι μια παρέμβαση Μακουκούλα. Τι λέει ο Μακουκούλα. Τρέγια, πες το Ζάχο ναι. ότι αν παίξει φέτος ο Ηρακλής της Β' με ναι. την ΑΕΚ κύπελο, 4 δεν θα φάει. Καλά, καλά. Ναι. Έρχεται ο Μιχαλίτσος τη Δευτέρα. Έτσι λέει ο Μακουκούλας. Έτσι λέω, άμα το λέει ο Μακουκούλας, ναι. έτσι θα είναι. Μακουκούλα, εγώ λέω να παρατήσεις λέω το κύπελο αύριο, παίζει με τον Ατρόμητο, να δεις τη Β' Εθνική και άσε τώρα τα... Άστον Άρη τώρα εκεί που είναι. Άστον. Εντάξει. Άστον τον καημένο τον Άρη τώρα εκεί που είναι. Κοίτα και να ανέβεις από τη Β' Εθνική γιατί η δόξα διπλό στα τρίκαλα έβγαλε. Μακοκούλα. Και δεύτερος, αν παίξεις μπαράς, δεν ανεβαίνεις. Μακοκούλα. Και 3 χρόνια το Καφτατζόγλιο στον ΠΑΟΚ δεν ανεβαίνεις. Μακοκούλα. Πάντως είναι. Κατάλαβες, Μακοκούλα. Φαβορεί ο Ηρακλής. Καλά, και εντάξει. Από ό,τι πληροφορούμε για να ανέβει. Και εγώ σου ξαναλέω το, αυτό το επιχείρημα που είπα στον ναι. κύριο Ματζιού και το λέω ναι, και σε ναι, σένα. Ναι. Δεν νομίζω το ρόστερ του Ηρακλή να ήταν καλύτερο από το περσινό του Άρη. Και ο Άρης βγήκε δεύτερος πέρσι. Μην το ξεχνάμε. Εντάξει. Δεύτερος βγήκε ο Άρης. Δεν βγήκε πρώτος. Δεύτερος βγήκε. Ο Όφη βγήκε πρώτος. Ένα βαθμό διαφορά. Κατάλαβες, Μακουκούλα. Άστα τώρα εκεί. Μην πετά μπαρά. Μην τον κράζει τώρα. Λίγο, λίγο κατανόηση και εσύ. Την νίκη στην κατηγορία. Είπαμε. Του, κάνω ένα πολύ απλό ναι. τέτοιο okay. συλλογισμό. Πάμε λοιπόν στο φιλικό. Στο φιλικό. Α, χθες είδες φιλικό εσύ. Το μεγαλύτερο φιλικό δεν υπάρχει. Ωραία. Εφόσον ήταν χθες φιλικό, δεν μας είπες για το φιλικό της Τούμπας όμως. Πιο μεγάλο φιλικό ναι. από το δεν μας είπες. Ωραία. Άμα ήταν φιλικό το ΑΕΚ Άρης, δεν μας είπες με την ομάδα που έσωσες από το να μην πέσει στη Β' Εθνική, τι ήταν. Ο Παναθηναϊκός, όπως σου είπα πριν, δεν πέρασε τη σέντρα. Ο Παναθηναϊκός που τρέχει με τα πιτσιρίκια, που κάνει φάσεις, που κάνει, δεν έκανε φάση. Παναθηναϊκός δεν πέρασε. Αν σέντρα, είναι φιλικό στην Αθήνα κιόλας, δηλαδή που να έπαιζα και στο Χαριλάου, αν ήταν φιλικό αυτό στην Αθήνα, και πρώτη φορά βλέπω φιλικό να λύγει 4-0. Γιατί δεν έλυγε 1-0 και να τον όλοι ευχαριστημένοι. Γιατί έλειξε 4 και 5. Γιατί πρέπει να πάρουν ψυχολογία τα παιδιά. Ναι, ναι, ναι. Ενώ το 2-0 το κλασικό. Ναι, ναι. Με τον αμυντικό που τραβήχτηκε πίσω στη φάση του Πρίγκοβιτς. Ναι, ναι. Παναθηναϊκός. Όντως, όντως. Δεν μπόρεσε να κάνει κάτι. Όχι, ρε. Έπεσε σε ένα πολύ καλύτερο και ποιοτικότερο ΠΑΟΚ. Ενώ η ΑΕΚ δεν είναι ποιοτικότερη από τον Άρη. Η ΑΕΚ, για να τεκμηριώσω και αυτό που λέω, ότι είναι από τα μεγαλύτερα φιλικά εντός παρενθέσεως που έχω δει σε εισαγωγικά. Και εγώ φιλικό σε εισαγωγικά λέω το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Ότι ακούγόμαστε και εσύ. Δικαίωμά σου. Και έτσι είναι δικό σου δικαίωμά. Όλα καλά. Η ΑΕΚ καταρχήν έπαιζε σε ένα άδειο ΑΚΑ. Mm-hmm. Κατά δεύτερον, η ΑΕΚ είχε 6 σημαντικότατες απουσίες. Άμα δεις την εντεκάδα. Δεν μου λέει τίποτα. Δεν σου λέει τίποτα. Ίσα ίσα, άμα δεν έπαιζε αυτός ο καλός τους που δεν έπαιζε τα προηγούμενα μέρα. Απλά τα αναφέρω. Ο Πόγε, πώς το λένε, κατά τρίτον, δεν έπαιζε αυτός. Κατά τρίτον, ο προπονητής του Άρη, ο κύριος Ερέρα. Ναι, αυτά θα τα πω εγώ όμως, Ρετάζο, τα PC. Εντάξει. Ναι. Σωστό. Εγώ θα τα πω. Σωστό. Απλά... Γιατί εγώ ναι, θα. Ναι. Εντάξει, μαζί σου. Απλά πήγα να πω γιατί. Δεν κατάλαβες, μετά πες ό,τι θέλεις. Αλλά πρέπει να ξεκινήσω εγώ. Γιατί αυτά τα σχόλια τα έκανα και την προηγούμενη εβδομάδα. Βάζω λοιπόν, φερμουάρ. Όχι, όχι. Μετά, πες, μετά θα πω αυτά που θέλω με να πω. Πες ό,τι θέλεις. Μ' άφησε 5-6 λεπτά. Έκανα μονόλογο όχι. για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Ανταποδίδω λοιπόν, και λοιπόν, τα σχολιάζω. Λέω μετά. Ότι την προηγούμενη εβδομάδα είπα ότι. Είχα κάνει, μου φαίνεται δική σου ήταν η ερώτηση. Αν βλέπω ότι ο Ερέρα θα έχει πρόβλημα, αυτά κάτι που λέγαμε ναι. για τον προπονητή που ακουγόταν για τον Παντελίδη. Και είπα, εξέφρασα άποψη ότι δύσκολα φέτος θα αλλάξει ο Ερέρα. Έτσι ήταν η άποψή μου. Ότι ό,τι και να γίνει, δύσκολα θα αλλάξει. Βλέπω όμως ότι υπάρχει ένα πρόβλημα όσον αφορά την αντιμετώπιση, τη διαχείριση των παιχνιδιών από τον Ερέρα. Ο Ερέρα είναι ένας Ισπανός. Έχει μια δικιά του φιλοσοφία για το παιχνίδι.
Δεν γίνεται όμως να αντιμετωπίζεις, όπως αντιμετωπίζεις το Χαριλάου, το Λεβαδιακό, να αντιμετωπίζεις την ΑΕΚ στην Αθήνα. Δεν γίνεται να έχεις την ίδια αντιμετώπιση. Διαβάζω συνεντεύξεις σου και λέει: εγώ έχω μια συγκεκριμένη φιλοσοφία για το παιχνίδι και θα παίζω πάντα το ίδιο. Δεν γίνεται όμως αυτό. Ακόμη και η Μπαρτσελόνα να είσαι, παίζει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν γίνεται. Φυσικά δεν γίνεται. Είχε, ναι. Καταρχήν είχε πάρα πολύ ψηλά στη γραμμή του κέντρου την άμυνα. Καταρχήν, για να τα πάρουμε ένα, να τα πω εγώ και μετά εσύ ό,τι θες να πεις. Δεν μπορείς να παίξεις κατακτητικό παιχνίδι. Ναι. Με μια ομάδα καλύτερη από σένα, θεωρητικά, ωραία, τουλάχιστον μες στην Αθήνα. Εγώ λέω ότι δεν γίνεται να αντιμετωπίζεις το Λεβαδιακό, επειδή μου ήρθε τώρα έτσι εύκολη, τη Λάρισα ή οποιονδήποτε, τον Πανιόνιο, στο Χαριλάου, το ίδιο όπως αντιμετωπίζεις τον ΠΑΟΚ εκτός έδρας, την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό. Δεν γίνεται να έχεις την ίδια αντιμετώπιση, όταν πολύ δε μάλιστα έχεις και τον καλύτερο σου αμυντικό τραυματία και θα παίξουν έτσι όπως έβαλες κιόλας τρεις που δεν έχουν ξαναπαίξει από τους τέσσερις στην άμυνα. Πρώτη φορά παίζουμε μαζί. Δεν γίνεται αυτό και να είναι τόσο ψηλά η άμυνα. Εντάξει, προπονητές δεν είμαστε. Δεν αναλύουμε εδώ συστήματα 4-2-3-1. Αλλά πειράματα. Ναι, πειράματα δεν γίνονται. Το μπάσα. Ωραία, το έγραψα. Προφανώς δεν είδες αυτό που έγραψα. Το είδα. Το μπάσα δεν το βάζεις σε αυτό το μάτς. Ωραία. Κάνεις πειραματισμό και το βάζεις κεντρικό αμυντικό δίδυμο σε μια θέση που δεν έχει παίξει, ενώ έχεις κάνει Μπουλκουμέ από Πανιόνιο και ΠΑΟΚ διαδοχικά. Δηλαδή σε αυτό το μάτς παίζεις, ρε φίλε, κατά κάποιο τρόπο το κεφάλι σου, αν θέλεις. Έτσι. Το κεφάλι θα σου πω που θα το παίξεις. Ναι. Αν το παίξεις. Παίζεις την ιστεροφημία σου. Θα σου πω που θα το παίξεις. Παίζεις, να πούμε, την προπονητική σου ικανότητα. Δεν κάνεις, ρε φίλε, πειράματα. Την κοινή πότε ξανά έπαιξε κορυφή. Πειράματα, επαναλαμβάνω. Ωραία. Πειράματα, επειδή ήταν και το χθεσινό μου σχόλιο εδώ στο Λίμπερο μετά το μάτς, ναι, που βγήκα, ναι, είπα ακριβώς το ίδιο, είναι αυτό που έγραψα και στον τοίχο μου. Ότι πειράματα δεν κάνεις με την ΑΕΚ, ούτε με τον ΠΑΟΚ, ούτε με τον Ολυμπιακό εκτός έδρας. Πειράματα, τέτοιο πείραμα μπορείς να κάνεις στην έδρα σου με μια φαινομενικά υποδιέστερη ομάδα. Που λες ότι και η στραβή να μου κάτσει μπορώ να το διορθώσω, ρε παιδί μου, στην έδρα μου κάνω, θα πιέσω, θα κάνω, θα ράνω. Πειράματα με τρεις να παίζουν πρώτη φορά στην τετράδα σου, στην άμυνα πρώτη φορά και να βάζεις και τον μπάς έναν παίκτη που δεν ξέρει τη θέση, να τον βάζεις πίσω, και φάνηκε ειδικά στο πρώτο γκολ. Στο πρώτο γκολ. Που είναι καθαρά ευθύνη του μπάσα η φάση. Λοιπόν, πειράματα δεν κάνεις σε αυτό το παιχνίδι. Πειράματα θα κάνεις σε άλλα παιχνίδια. Πείραμα μπορείς να κάνεις λογικά ούτε το αυριανό. Ενδέχεται για πειραματισμούς, γιατί είναι ένα μάτς που το θέλουμε για να προχωρήσουμε στο κύπελο. Όσο και αν ο αντίπαλος είναι πιο βατός. Λοιπόν, λάθος προσέγγιση του παιχνιδιού από τον Ερέρα. Πολλά λάθη. Ο Άρης μπορεί να ήταν καλός. Βασικά, ο Άρης υπήρχε στο γήπεδο από το 8ο λεπτό μέχρι το 52ο. Δεν υπήρχε. Δηλαδή, από το 0 στο 8 και από το 52 μέχρι το 90, ειδικά από το 52 μέχρι το 90, εδώ φαίνεται. Εδώ θέλω, αν μπορείς να σχολιάσεις, γιατί το σχολιάζαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι. Το χειροκρότημα, που νομίζω ήμουν από τους ελάχιστους που το σχολίασα αρνητικά. Το χειροκρότημα στην Τούμπα, σε ο Χαριλάου με την ήττα από τον ΠΑΟΚ, προφανώς κάποιοι το εξέλαβαν από την αρνητική πλευρά τους. Ναι. Αυτό που σου είπα, ότι εντάξει, εδώ χάνουμε από τον ΠΑΟΚ στην έδρα μας και μας χειροκροτάνε. Μετά το 52, σαν να πάτησε σε ένα κουμπί και έπεσε η αυλαία στο θέατρο και τελείωσε η παράσταση. Δεν υπήρχε άριστο γήπεδο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω πώς θα το αντιμετωπίσω πρώτος, αν πρέπει να μπει κάποιο πρόστιμο ή αν πρέπει να μην πάω σε μεθόδους. Μετά το 2-0, λες έτσι. Δεν υπήρχε, έκλεισαν τα φώτα. Στο πρώτο ημίχρονο κάτι έγινε. Θα σου πω. Μετά το 8ο λεπτό, όχι το 8ο, συγγνώμη. Το 8ο ήταν η δεύτερη. Καταρχήν τρως γκολ πάρα πολύ νωρίς. Ναι. Στην πρώτη φάση. Άνοιξε την μπάλα ο άλλος, έφυγε ο Μπάσα μέχρι να στρίψει, μέχρι να κάνει να δει που ήταν ο αντίπαλος. Ο άλλος τον πέρασε και 20 μέτρα. Βλέπεις πώς έγινε. Ο Άρης έβαλε γκολ και ιτήθηκε νωρίς από το 2. Η ΑΕΚ έβαλε 4. Ωραία. Ενώ προηγήθηκε πάρα πολύ. Αυτό είναι άλλο. Αυτό είναι θέμα, όπως λες και εσύ, άσχετα το αν το κάνουμε, ποιότητα και τέτοιο, και θέμα και ομοιογένειας. Είναι και θέμα και ομοιογένειας. Δεν είναι και ποιότητα. Εντάξει, ο Άρης δεν έχει το ρόστερ του ΠΑΟΚ. Λογικό είναι. Εγώ δεν θα λέω βλακίες εδώ πέρα. Το ρόστερ του ΠΑΟΚ μπορεί να μην έχει, αλλά δεν είναι και η διαφορά αυτή που λέτε εσείς. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι ότι από το 52ο και από το 90ο λεπτό, αυτό είναι που προβληματίζει, ότι τα παράτησαν. Και 2-0 θα είναι, θα παίξεις. Μέχρι το 90 μπορώ να ισοφαρίσω, να κάνω. Έστω να το κάνω 3-2, να το κάνω 2-1. Δεν θα το παρατήσει το μπάς το 2-0. Δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστεί τώρα ο πρόεδρος αυτό το πράγμα. Αλλά εδώ δεν παίζανε οι κανονικοί ποδοσφαιριστές στη θέση τους. Δηλαδή, όταν έχεις δελυζήσει και Σόουζα, δεν βάζεις τον μπάσα. Σου είπα. Τον έβαλα, λέει, γιατί
Εντάξει, να λέει με τον Μαυρά, καλά... λέει μαζί. Λέει... Ναι, όχι, όχι. Ότι μπορούσε να είναι. Ο... Ρε παιδί μου, ότι μπορούσε ο Βέλε τι κάνει αυτή τη δουλειά να πάρει την μπάλα από την άμυνα προ το κέντρο. Ναι, δεν μπορεί να το κάνει. Δεν κάνει πειράματα σου το πα. Όταν έχει φάει δύο κλαρίνα από Πανιόνιο Πάοκ. Και γενικά... άρχισε ο κόσμος να σε αμφισβητεί. Έστω ναι, ελαφριά. Θα σου πω εγώ. Άρχισαν στα ράδια να ακούγεται το όνομά σου να, ναι, να υπάρχει μια αμφισβήτηση. Δεν το κάνεις αυτό το πράγμα. Κατεβαίνεις κανονικά. Ωραία. Με την εντεκάδα που πρέπει να κατέβεις. Όμορφα και ωραία. Παίζεις, γιατί έχεις μια πιο ποιοτική ομάδα πιστεύω από σένα. Παίζεις λίγο πιο συμμαζεμένα. Ναι, παίζει λίγο πιο κλειστά. Αυτό πάει στην αντεπίδεση. Πάει αυτό δεν που σου είπα. Ψηλά στις γραμμές. Πάει αυτό που σου είπα στην προσέγγιση του παιχνιδιού από τον Ερέρα. Ο Ερέρα πρέπει να καταλάβει ότι δεν είναι στην Ισπανία, είναι στην Ελλάδα. Και ότι αν χάνει. Εδώ είναι, δεν ξέρω αν δίπλα του τι ανθρώπου έχει να του τα λένε αυτά. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν υπάρχει κάποιο άνθρωπο να του τα πει αυτά. Μα είναι απλά τα πράγματα, Ρεζάκο. Τρεις ήττες έχει ο Άρης. Αν χάσει, λέω εγώ, από τον Ολυμπιακό, τέσσερις. Τέσσερις. Ποια είναι, τρεις έχει. Το πάω, δεν μετράει. Μετράει, τρεις. Γιάννενα. Όχι, του Γιάννη Ταμπρίρε. Μετά Γιάννη κέρδισε την Τρίπολη. Γιάννη, ένα πανιόνιο. Τρεις συνεχόμενες. Τρεις συνεχόμενες, εγώ σου. Ναι. Αν χάσει από τον Ολυμπιακό, πάμε τέσσερις και εδώ θα υπάρχει μετά το πρόβλημα. Αν στα επόμενα δύο μάτς, που είναι και τα δύο εκτός, αλλά με υποτίθεται από ομάδες που λογικά θέλουμε να πάρουμε πόντους, να θυμίσω μετά τον Ολυμπιακό Άρης παίζει μέσα στον Απόλλων Σμύρνης που δεν έχει πόντο, ναι, και με τον Όφη εκτός. Απόλλων Σμύρνης, ο οποίος ο Ολυμπιακός καραίδρωσε και με μια καραμπόλα του Μάνου στο 90. Καραίδρωσε, αλλά σε αυτό το μάτς που θα παίξει Απόλλων Σμύρνης, άσχετα τι θα κάνει, παίζει τώρα πρώτα Όφη Απόλλων. Ναι. Δεν με ενδιαφέρει τι θα κάνει. Mm. Σε αυτό το μάτς ο Απόλλων Σμύρνης ένα αποτέλεσμα θέλει. Δεν υπάρχει γι' αυτό, να έχει 0 πόντους. Ναι, κατάλαβε. Για την νίκη θα πάει. Μόνο νίκη. Άρα δεν θα παίξει κλειστά. Ωραία, αυτό σου λέω. Άλλο είναι να αμήνεσαι και ειδικά στο Καραϊσκάκι. Και να μην έχει άγχος ακόμη και αν χάσεις, και άλλο όταν είναι το θέλω ότι πρέπει να κερδίσει. Ναι, είναι δύο διαφορετικές αντιμετωπίσεις. Να μην δούμε το Βαλεριάνο Φόρμουλα. Εγώ λέω ότι πρόβλημα θα έχει, αν έχει πρόβλημα, στα δύο μάτς αυτά. Ακόμη καμπάνα δεν χτύπησε. Ναι. Πρέπει κάποιος δίπλα του να του πει ότι άλλο Ισπανία και άλλο Ελλάδα. Δεύτερον, πρέπει ο πρόεδρος να πάρει κάποια μέτρα, λέω εγώ, αν όχι πρόστιμο, να λίγο τα δόντια να τριχτούν των ποδοσφαιριστών. Και πρέπει και ο κόσμος να καταλάβει ότι δεν πρέπει να χειροκροτάει συνέχεια στις ήττες. Φτάνει αυτό το πράγμα. Φτάνει. Δίνουμε, έτσι πιστεύω εγώ. Δίνουμε αρνητικό κίνητρο στους ποδοσφαιριστές. Πώς θα το πω, ρε παιδί μου. Όταν χάνεις και χειροκροτάει ο άλλος, ο ξένος που δεν ξέρει. Ωραία. Σου λέει τι είναι αυτό εδώ πέρα. Αυτό είναι πολύ σωστό που λες. Έτσι πιστεύω εγώ. Ως ένα σημείο. Αλλά δεν είναι η κύρια αιτία που έχασε ο Άρης με στην ΑΕΚ. Όχι που έχασε. Αυτό είναι συντριβή. Ντροπή είναι, όντως. Αυτό είναι συντριβή. Mm. Δεν είναι η κυρία αιτία. Δηλαδή, τι είναι η νοοτροπία του ποδοσφαιριστή επειδή το χειροκρότησε. Όχι, αυτό πάει από το 52 και μετά πάει αυτό, σου λέω. Όχι. Δεν πάει στην ΙΤΑ ότι χειροκροτήσαμε τον ΠΑΟΚ. Ότι από το 52. Ακριβώς αυτό. Με αυτό ακριβώς λέω. Ότι δεν τελειώνει στο 52 το μάτς. Θέλει ένα ημίχρονο σχεδόν ακόμη. Ίσα. Παίξε και κάτω δίπλα. Στον Παναθηναϊκό. Στο 2-0 στο 77 και τα παιδιά μέχρι το 94. Παίξε, τρέχανε να πάρουν έστω και ένα πλάγιο. Παίξε, πρόσεξε. Έστω και να δω ότι προσπάθησες, ρε παιδί μου. Έστω και να δω ότι αυτό υπάρχει μια προσπάθεια. Όχι να σε χειροκροτήσω, να το δω. Όχι στο 52 μαύρο, πώς έπεσε μαύρο στο Μέγκα και δεν βλέπουμε άλλο. Λοιπόν, πρέπει κάποιος να πει και τον Ερέρα, αλλά και τους ποδοσφαιριστές, ότι τα πράγματα δεν είναι μόνο χειροκροτήματα, υπάρχει και άλλη πλευρά. Υπάρχει και η άλλη πλευρά. Δεν είναι μόνο το χειροκρότημα και γεμάτο γήπεδο, υπάρχει και η άλλη πλευρά. Αυτό, Ζάκο, πιστεύω ότι είναι δευτερεύον. Ναι. Ποιο είναι το πρωτεύον? Το πρωτεύον είναι, φίλε, να κουτσάρει σωστά την ομάδα και να παίζουν οι παίκτες στη θέση τους. Είπε, τώρα αυτό βέβαια μετάχρησε ο προφήτης, ότι τις δηλώσεις του διαβάζω, ότι είμαι σίγουρος στο μέλλον θα παίρνω και αυτοκριτική έκανε, καλύτερες αποφάσεις για την ομάδα. Δηλαδή ότι έκανε λάθος επιλογές. Ναι. Το ότι έκανες λάθος επιλογές, εντάξει, αλλά πρέπει να καταλάβει, να νιώσει και αυτός ότι τρία αποτελέσματα υπάρχουν. Και όταν δεν μπορείς να κερδίσεις, καλό είναι να παίρνεις και την ισοπαλία. Δεν είναι άσχημος και ο ένας πόντος. Όταν δεν μπορείς να κερδίσεις. Είμαστε η Μπαρτσελώνα να αντιμετωπίζουμε όλα τα παιχνίδια με το ίδιο στυλ. Ένα δεύτερο Ούτε η Μπαρτσελώνα το κάνει αυτό το πράγμα. Στοιχείο, πολύ περισσότερο ο Άρης. Κατά την άποψή μου, ένα δεύτερο βασικό στοιχείο είναι ότι κάθε ματς έχει τη δική του διαφορετικότητα. Δηλαδή, άλλο ματς είναι αυτό να παίξεις με τη Λαμία. Μα αυτό είπα ακριβώς. Αλλιώς θα παίξεις. Αλλιώς με τη Λαμία εντός ή με το Λεβαδιακό και εκτός. Εκτός, το ίδιο είναι. Αλλιώς θα παίξεις με τον ΠΑΟΚ εντός, με τον Παναθηναϊκό ή τον Ολυμπιακό εκτός. Ναι, αυτό είναι λέει, άλλο ματς. Αυτός δεν μπορεί να έχεις ένα συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού και να λέει πάνω να παίξω κατακτητικό ποδόσφαιρο δεν γίνεται μέσα αυτό στο ΟΚΑ. Αυτό το κάνει το ΠΑΟΚ. Ναι, λοιπόν, ακριβώς.
αυτός έχει στο μυαλό του, δεν ξέρω τώρα πώς, δεν ξέρω τι, ότι είμαστε το ισπανικό μοντέλο, ότι όπου παίζω είμαι η Βαλένθια, π.χ. όχι η Μπαρτσελώνα, και όπου παίζω, παίζω το ίδιο. Ακόμη και η Βαλένθια, ακόμη και η Μπαρτσελώνα δεν μπορεί να παίξει το ίδιο μέσα στη Ρεάλ Μαδρίτη. Δεν γίνεται. Άμα δει καμιά κατοπιριντάρα σουπεράδε στο Ρίσιο σε καμιά προπόνηση, ναι, εγώ λέω, να αρχίζουν έτσι λίγο να το κοιτάνε με τα φρύδια έτσι λίγο κάπως. Εγώ λέω ότι εκεί θα την πάρει. Δεν το λέει κανένας. Εγώ λέω ότι, όχι, να σκεφτεί και το δικό του μέλλον. Εγώ λέω ότι δεν υπάρχει πρόβλημα προπονητή, άσχετα τι διαβάζω, αλλά λέω ότι στα επόμενα εκείνα δύο μάτς μετά τον Ολυμπιακό. Ειδικά αν έχει χάσει από αυτόν κιόλα τον Ολυμπιακό που δεν βλέπετε, μπορεί να παίζει και το μέλλον του σε αυτά τα δύο παιχνίδια. Γιατί λέμε τώρα, χτύπα ξύλο, χάνεις και από τον Ολυμπιακό τέσσερις συνεχόμενες ήττες και μετά πας με τον Απόλλων που πιθανόν να μην έχει ή θα έχει ένα πόντο, ναι, ή κανέναν, ναι, γιατί παίζει στην Κρήτη, και μετά ο ένας από τους δύο θα καθαρίσει. Δεν ξέρω ποιος θα είναι. Θα πρέπει να πάρει σε αυτά τα δύο μάτς τουλάχιστον 4 βαθμούς στα εκτός έδρας. Τουλάχιστον. Μετά πας Απόλλων και μετά Όφη. Μετά, δύο εκτός έχω. Και μετά νομίζω Παναθηναϊκός στο Χαριλάου. Λοιπόν, Άρης Ολυμπιακός, μετά κάτσε λίγο να δω. Τα ξέρω καλά. Μην, ναι, φίλε, εντάξει. Ναι. Απόλλως μείνεις Άρης και μετά. Όφη Άρης. Όφη Άρης. Και μετά για δες, Άρης Παναθηναϊκός νομίζω. Μετά, ναι, όχι. Ναι. Έχεις δύσκολο πρόγραμμα. Δύσκολο, εντάξει. Δεν είπα. Κανένα μάτς δεν είναι εύκολο. Όπως κάποιοι. Και εγώ μέσα σε αυτούς, για να μην λέω έτσι, βιάστηκα την πρώτη αγωνιστική να πω ότι η Λαμία έχει πέσει και βλέπεις που είναι η Λαμία. Ναι. Τι βλέπεις που είναι η Λαμία. Mm. Λοιπόν, εγώ δεν λέω ότι δεν μπορεί να πέσει, αλλά από την πρώτη αγωνιστική, δεύτερη τους δεν είναι έτσι. Λοιπόν, πρέπει και ο Ερέρα να καταλάβει ότι δεν είναι στην Ισπανία και δεν προπονεί τη Βαλένθια. Και εδώ ισχύουν άλλοι κανόνες. Άλλο το ελληνικό ποδόσφαιρο, άλλο το ισπανικό ποδόσφαιρο, και αν δεν το κατάλαβε, θα το καταλάβει σύντομα, αν του έρθει κανένα χαρτί απόλυσης. Τότε θα το καταλάβει, ένας αλλά θα είναι αργά. Ένας φίλος ο Βαγγέλης λέει, ναι, Τάσο και Ζάχο λέει, το φιλικό ήταν, ναι, λέει, στο ΑΚΑ με την ΑΕΚ ή θα είναι την Κυριακή στο Χαριλάου ή μήπως όχι. Θα σου... φιλικό δεν είδε προφανώς. Μήπως, ναι. Ποιος είναι ο φίλος, το όνομα είναι Βαγγέλης, Βαγγέλης. Βαγγέλη, προφανώς στην Τούμπα δεν είδες φιλικό, ούτε το Σάββατο θα δεις το Περιστέρι φιλικό εσύ. Έτσι λέω. Δεν θα δει φιλικό στο Περιστέρι. Ήξερε την απάντηση σου. Δεν το έγραψε. Ξέρεις τι θα σου πει. Μήπως το φιλικό θα είναι και στο Περιστέρι. Βαγγέλη, είσαι μάγος. Εντάξει, τι. Τα εύκολα λέμε. Δεν είναι. Εντάξει, τι. Εύκολη απάντηση είναι. Λοιπόν, όταν λέτε για φιλικά, θα ακούτε και από την άλλη πλευρά. Δεν γίνεται μια ομάδα που έχει 8 στα 8 να δίνει φιλικά και άλλη μια ομάδα που έχει μία ήττα στα δύο μάτσε σίγουρη, δηλαδή 50%. Να... Εγώ θα πω κάτι άλλο. Το είπα την Παρασκευή στον τέτοιο, στο Στέλιο. Τα άκουγε στην εκπομπή, νομίζω. Σε κάποια στιγμή και μετά. Το Βαγγέλη, είπαμε, συγγνώμη. Το Βαγγέλη, πρόσεξε, γιατί εντάξει, το πρωτάθλημα δυστυχώς για μένα θα το πάρει ο ΠΑΟΚ. Αλλά για τη δεύτερη θέση που θα μαλώσουν ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ. Μ' ακούς, Βαγγέλη. Μ' ακούς, εσύ. Ακούει. Εσύ που ανησυχείς τι θα γίνει το Άρης Ολυμπιακός, άκου το σενάριο τώρα. Τη δεύτερη θέση που θα τη θέλουν και οι δύο προφανώς, έτσι. Και ο Ολυμπιακός βλέπεις ότι δεν βλέπετε. Πραγματικά. Έτσι. Δεν βλέπετε ο Ολυμπιακός. Δεν ξέρω μετά από τα Χριστούγεννα ή αν δέσει οι μεταγραφές, αυτό που λένε και εκεί. Αυτά θα τα δούμε. Εγώ λέω ότι θα μαλώσουν για τη δεύτερη θέση η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός. Να δω εσύ τι θα κάνεις με τον Ολυμπιακό, Βαγγέλη, στην Τούμπα. Κατάλαβες, Βαγγέλη. Μην δω κανένα 0-1. Κατάλαβες, Βαγγέλη. Με αυτόν τον Ολυμπιακό. Και μετά μην μου λες ότι δεν ήταν φιλικό. Πώς θα γίνει, για να λέω, ρε παιδί μου, για σπάει ο διάλογος στο ποδάρι του τώρα 8, και κερδίζει. 8 στα 8. Ναι, ρε, λέω ναι, εγώ, ρε παιδί μου. Άμα γίνει 0-1, δεν θα είναι λίγο περίεργο, λέω εγώ. Για να βγει ο Ολυμπιακός δεύτερος, λέω. Θα είναι, αλλά. Λέω σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Μην έχουμε καμιά επανάληψη. Τι, απέσκα χαρτί. Του αγώνα στα Σέρες. Καμιά εξάρα. Καλά, λέω εγώ τώρα. Επειδή είναι χάλι μαύρο. Ο Ολυμπιακός και επειδή ο ΠΑΟΚ βλέπεις μάτς με το μάτς. Ωραία. Βελτιώνεται. Μα αυτό ακριβώς. Είδαμε ένα φανταστικό ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο. Μα αυτό ακριβώς λέω. Να ξέρεις ότι στο δεύτερο γύρο αυτή η ομάδα θα κάνει πάρτι. Ωραία. Ακριβώς αυτό λέω. Και αν εγώ πάω με το δικό σας, με το δική σου σκέψη. Ναι. Και λέω, ο ΠΑΟΚ που στο δεύτερο θα ανέβει και. Η δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League τη θέλουν και οι δύο, έτσι. Ναι. Έτσι. Λέω, θα είναι κοντά. Δεν μπορεί να έχει. Ο ΠΑΟΚ θα έχει, πιστεύω, μια διαφορά τουλάχιστον 6-7 πόντων όταν θα είναι εκείνη η περίοδος. Έτσι λέω εγώ. Ναι, ναι. Μπορεί να είναι μικρότερο, μπορεί να είναι μεγαλύτερο. Νωρίς θα είναι όμως. Ναι. Άρα θα είναι. Νωρίς παίζουν. Λέω... Στο δεύτερο γύρο με τον Ολυμπιακό. Πέμπτη αγωνιστική. Πέμπτη αγωνιστική. Έχει άλλες 10 μετά. Ναι, εντάξει. Λέω, ρε παιδί μου. Λέω και άμα έχει 6-7 βαθμούς, δεν μπορείς να υπονοήσεις αυτό που θες να περάσεις. Ναι, γιατί άμα έχει 6-7 βαθμούς. Τι... Θα πάει στους 3. Άμα πάρει διπλό. Αν έχει περισσότερο. Αν είναι 8 βαθμούς. Ούτε, αν είναι 9, ούτε 9. Έχει 10, τέλος αν πάντων, είναι 15. Α, όχι, σιγά, άκουσε, και 25. Αν είναι 15 και σιγά. Εδώ κανένα 0-1, ναι.
Εγώ θα άμα, είναι 10, άμα είναι 10 και δεις 0-1, τι θα είναι, δεν θα κράξει και στου 15, θα κράξει. Δεν είναι στη μέση, ούτε εγώ, ούτε εσύ. Κομψή, κομψά. Δεν υπάρχει. Ο ΠΑΟΚ, δύο μάτς, τρία. Ένα στην ΑΕΚ, ένα στην Τρίπολη. Δεν ξέρω το αν κανένα καίγεται και του κάτσει κανένα μάτς αντίθετο. Έχεις και αρκετούς έτσι να δώσεις κάποιους βαθμουλάκια σε αρκετές ομάδες. Λοιπόν, τέλος πάντων, τον Ολυμπιακό εγώ λέω, γιατί για, στην ΕΠΟ πολύ, οι ψηφοφορίες πάνε πολύ έτσι μαζί. Λοιπόν, λέω το Βαγγέλη, λέω Βαγγέλη, ναι, ναι. Μην γίνει κανένα θαύμα και κερδίσει ο Ολυμπιακός στην Τούμπα. Έτσι, λέω, μην κάνω σενάριο έτσι Σπίλμπεργκ και να δω μετά τι θα πεις για φιλικά. Μάλιστα. Αυτά. Βασίλη, ακουγόμαστε από ίντερνετ, γιατί ένας φίλος μου λέει δεν ακουγόμαστε. Μπορεί να κάνει κανένα μαγικό. Μπορεί να κάνει κανένα μαγικό να βοηθήσουμε του φίλου από Λιβαδιά, από Λιβαδιά μα στέλνει ο φίλος. 40 παλικάρια από τη Λιβαδιά. Ναι. Ωραία. 60. Για να δω. Ναι, να βγάλουμε. 65-69. Πλησιάζει το τέλος το παιχνίδι. Ναι. Να το βγάλουμε τώρα ή μετά το break για το τέλος. Να κάνει το τέλος. Μήπως δεν προλάβει με το break και δεν. Α, είναι μεγάλο. Βασίλη, πόσο είναι το break. Είναι κανένα τετράλεπτο, πεντάλεπτο. Όχι, εντάξει. Όχι. Βγάλε λίγο το Νίκο το Μοσκοβίτη. Ναι, για το τέλος του παιχνιδιού. Έχουμε σε κάθε λεπτό. Το παλατάκι, το PAOK Sports Arena. Και θα πούμε εμείς μάλλον το τελικό σκορ. Λοιπόν, βάλετε την ώρα όντως. Okay. Να βγάλουμε. 65-69, άστοχη βολή. Χρυσικόπουλος είναι. Από το Χρυσικόπουλο, ναι. Θα τη βάλει αυτή, μην στην αγοριέσαι. Δεν βάλε γκολ Λαμία. Όχι, δεν το ένα είναι. Την έκανε και την άλλη. Α, πήραν το rebound, κάτι είναι και αυτό. Ναι, πάνε για την τέταρτη ήταν. Ναι. Τι να κάνει. Ρετρέ, γιατί να κάνει. Ναι, βάλτε να. Ναι. Λοιπόν, έχουμε τον Νίκο. Ωραία, πάμε στο παλατάκι. Ο Νίκος ο Μοσκοβίτης είναι εκεί. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα και πάλι. 67-71 είναι το σκορ. Τελευταίο τετράλεπτο του αγώνα. Μπροστά είναι Αντέρ. Σε ένα παιχνίδι που και οι δύο ομάδες είναι κοντά. 69-71 τώρα από την ασή του Μαργαρίτη και το καλάθι του Χρυσικόπουλου. Ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο δεν έχει την εικόνα του πρώτου. Ο Ζάρας είναι αυτός με τα τρίποντά του που τον έχει κρατήσει αστικά μέσα στο μάτι. 69-71 είναι το σκορ. Η μπάλα στα χέρια του Σέγκλιν, ο οποίος θέλει να πάει μέσα στο Μαδρίτη και βάζει ένα πάρα πολύ δύσκολο καλάθι ο Αμερικανός. 69-73 ο ΠΑΟΚ έχει στο παρκέ. Κόνια Ριγκός με 4 φάουλ. Τι έβαλε ο φίλος τους. Ζάρα, Χρυσικόπουλο και Μαργαρίτη. Ο Γκος χωρίς πάσα παντάκι στο Τάρι. Γιατί είσαι το βάζει ο Γκος. 72-73 και βλέπω 71 να γράφει το ταμπλό. Όχι, 72 κανονικά για 3 μέτρησε. Ναι, τρίποντο. Μεγάλο τρίποντο από τον Γκος εδώ που έβαλε κι άλλο ένα πριν. Η έκτη πόντη του είναι στην τέταρτη περίοδο. Κονατέ που έχει δώσει λύσεις στην Ναντέρ. Γιουσκεβίτσιους για 3 μπροστά στο Ζάρα. Μεγάλη απάντηση και πάλι για την Ναντέρ. Και πριν στο 63-65 ο Πάρσον έκανε το 63-68 και τώρα στο 72-73 ο Γιουσκεβίτσιους που είχε 4-6 από το πρώτο ημίχρονο κάνει το 72-76. Μαργαρίτης 2-43. Χρυσικόπουλος θέλει να αποστάρει τον Κονατέ. Χρυσικόπουλος πηγαίνει κοντά. Φάουλ από τον Κονατέ, δύο βολές για τον Χρυσικόπουλο. Οι Γάλλοι οι οποίοι σουτάρουν με το καταπληκτικό 56,5 στα τρίποντα έχουν 13-23 παρακαλώ. Είναι πραγματικά πάρα πολύ εύστοχοι. Πολύ καλό. Έχουν ανεβάσει και τις ασίστους στο δεύτερο ημίχρονο. Είχαν μόλις 4 στο πρώτο, έχουν 16 τώρα. Αλλά νομίζω ότι αυτό το ποσοστό στα τρίποντα είναι αυτό. Έχει μπροστά ο σκορ που τους κρατάει μπροστά στο προβάδισμα. Έχουν βάλει δύο πολύ μεγάλα σουτ στην τέταρτη περίοδο και με τον Πάλσον και με τον Γιουσκεβίτσιους πριν. Δύο βολές για Χρυσικόπουλος, τώρα έχασε δύο πριν. Να δούμε αν είναι τώρα εύστοχος. Ο Λίνος Χρυσικόπουλος πάει στον πάγκο Κονατέ, επιστρέφει ο Γκάρετ στο παρκέ και τον Πάο, κατή του Μαργαρίτη. 2-37 έχουμε ακόμα, 72-76 το σκορ εδώ στη ΠΑΟΚ Sports Arena. Must win παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ. Να δούμε αν θα καταφέρει σε ένα κλειστό ματς να είναι αυτός ο νικητής στο τέλος. 2-37 ο Λίνος έβαλε την πρώτη, 73-76. Δεύτερη βολή τώρα για τον Χρυσικόπουλο. Εύστοχη αυτή. Το 54-56 ο Λίνος κάνει 15 και είναι πρώτος σκόρερ για τον ΠΑΟΚ. Πάει στον πάγκο. Επιστρέφει ο Τζαμάλ Τζόουνς. Θα δηλώνει τώρα το σχήμα ο Παπαθεοδόρου. Κόνιαρης, Γκος, Ζάρας, Τζόουνς και Γκάρες στο παρκέ.
Σέγκλιν Waters που επέστρεψε με 4 φάουλ για την Νατέριους και Βίτσο Σέγκλιν βρήκε το διάδρομο. Κακή άμυνα του Τζονς. Ψηλά η τάπα από τον Γκάρετ. Ζάρας. Κρατάει ο Ζάρας, δεν έχει γρήγορη επίθεση ο Πάοκ σε πρώτη φάση. Ζάρας πηγαίνει πάνω στον Γκάμπλ. Διαβάζει πάρα πολύ καλά ο Θόδωρος Ζάρας. 76-76. Αν ο Πάοκ καταφέρει να κερδίσει σήμερα θα οφείλει πολλά στην εικόνα του Θόδωρου Ζάρα, ο οποίος ήταν τους 15. Όλοι είναι στο δεύτερο ημίχρονο οι πόδια από τον Ζάρα. 76-76 πήρε time out τον Ντοναδιό για την Ναντέρ. 2 και 14 ακόμα για το τέλος του αγώνα εδώ στην Πάοκ Sport Arena. Όλα τα λεφτά είναι το κόψιμο του Γκάρετ, έτσι. Πήδηξε στον ουρανό, πήδηξε. Ναι, πήγε πολύ ψηλά σε μια βάση που ήταν σχετικά εύκολη για το Σέγκλιν, για το λέει Άπα, αλλά αυτός είναι ο Γκάρετ. Αυτό είναι το παιχνίδι του. Έφτασε 15 ο Ζάρας, έχει 15 και ο Χρυσικόπουλος είναι δύο πρώτος χώρος για τον Πάοκ. 19 έχει ο Γιουσκεβίτσιους για την Ναντέρ. 15 έχει ο Κονατέ. Έχει πάει στους 12 ο Waters, είναι όλοι στο δεύτερο ημίχρονο από μάλιστα τον Waters. Έχει 9 ο Σέγκλιν, έχει 13 ο Πάλσον με δύο μεγάλα τρίποντα για τον Χάουσμου Πάλσον. 76-76, 2 και 14. Θα το, θα το κρατήσουμε, Νίκο, ως το τέλος την περιγραφή, γιατί είναι ντέρμπι το μάτς. Δεν μπορούμε ωραία τώρα να μην το κρατήσουμε. Θα κάνεις την περιγραφή μέχρι το τέλος εδώ και μετά θα κάνουμε το διάλειμμα. Ωραία. Λοιπόν, οπότε 76-76. Επιστρέφουν δύο ομάδες στο παρκέ με χαμηλά σχήματα αμφότερες. Επίθεση για την Αντέρ. Σέγκλιν Waters, Γιουσκεβίτσιους, Πάλσον, Γκάμπλ, Κόνιαρης, Γκος, Ζάρας, Τζόουνς και Γκάρετ για την ομάδα του Ηλία από Παθεοδόρου. Πιέζει ψηλά ο Ζάρας, ο Γιουσκεβίτσιους παραλίγο να πατήσει τη γραμμή. Τελικά παίρνει την μπάλα ο Λιθουάνος. Λαβαίνει να περάσει και το κέντρο 58 δευτερόλεπτα. Ο Γουότερς θέλει να βγει από το ασκρίν. Τον ακολουθεί παντού ο Κόνιαρης. Γουότερς παίρνει ένα pick and roll από τον Γκάμπλ. Είναι στη γωνία στον Πάλσον. Αυτός βρίσκει διάδρομο. Καλή άμυνα του Κόνιαρη. Δύσκολη προσπάθεια. Απίστευτο καλάθι και φάουλα από τον Χάουφ Πάλσον. Απίστευτο καλάθι. Ο Πάλσον έχει δώσει τρομερές λύσεις στην Αντέρ στην τέταρτη περίοδο και με δύσκολες προσπάθειες εδώ. Άλλο ένα πολύ δύσκολο καλάθι από τον Πάλσον. 76-78 και μία βολή για τον Πάλσον. Επιστρέφει ο Μαργαρίτης. 1-57 ακόμα εδώ στην Πάοκ Sports Arena. Και βολή για τον Πάλσον. 15. Πολύ πολύ σημαντικός. Νομίζω τα πρώτα βιολιά των δύο ομάδων σήμερα δεν κάνανε τρομερά πράγματα. Αν κερδίσει έναν τέρο Πάλσον νομίζω ότι έχει κάνει τη διαφορά. Αν κερδίσει ο Πάοκ την έχει κάνει ο Ζάρας. Τα ημάδα παίρνει ο Παθεοδόρου. 76-79 1-57 ακόμα. Μάλιστα. Είχε πάρει και μία διαφορά η Ναντέρ κάποια στιγμή στην τέταρτη ναι περίοδο. Πήγε μέχρι το συν 5. Έχει πάει μέχρι το συν 7 μάλλον. Συν 7, μπράβο, συν 7 γιατί το έβλεπα στην τώρα. Με τρίποντα από τον Ζάρα, από τον Κόσο Πάοκ είναι μέσα στο μάτι. Είναι ένα πολύ κλειστό παιχνίδι. Απλά η Ναντέρ έχει καταφέρει στα σημεία που ο Πάοκ πάει να αλλάξει το momentum του αγώνα. Δηλαδή με ένα τρίποντο του Ζάρα απαντάει αμέσως ο Πάοκ όταν ο Πάοκ πάει στους δύο πόντους. Ένα τρίποντο του Γκος απαντάει αμέσως ο Γιουσκεβίτσιους, ξαναπηγαίνει στο συν 4 η Ναντέρ. Γενικά στα μεγάλα σουτ του Πάοκ έχουν την απάντηση με μεγάλα σουτ οι Γάλλοι. 76-79, 1-57 ακόμα για να δούμε ποιος θα είναι ο νικητής εδώ στην Πάοκ Sports Arena. Πήρε τα ημάδα από Θεοδόρου τώρα, προφανώς βάζοντας και το Μαργαρίτη μέσα, θέλοντας να βρει τρόπο και να εκμεταλλευτεί κάπως το Μαργαρίτη, που είναι σε κακή μέρα σήμερα. Το παιχνίδι είναι αρκετά περίεργο το Πάοκ, γιατί στο πρώτο ημίχρονο, κυρίως στην πρώτη περίοδο, βρήκε πολλές λύσεις μέσα από τη ρακέτα. Στο δεύτερο ημίχρονο οι περισσότερες επιλογές του είναι έξω από τα 6.75, γιατί βρήκε ρυθμό ο Ζάρας. Ήθελε στην τέταρτη περίοδο και ο Γκος. Δώσ' μας λίγο χρόνο πάλι, Νίκο, για τους φίλους ακροατές. Ένα. Ένα και πέντε. Λοιπόν, η επαναφορά για τον ΠΑΟΚ στα χέρια του Κόνιαρη μπάλα. Για να δούμε αν θα καταφέρει ο ΠΑΟΚ να πάρει την πρώτη του νίκη. Λοιπόν, στο τέταρτο του μάτς. Ο Κόνιαρης ψάχνει τον Τζόουνς, καθυστερεί κάπως, τελικά βγαίνει ο Ζάρας και παίρνει την μπάλα. Ο Γκος φεύγει από την άλλη πλευρά για να πάει να σκρίνει από τον Μαργαρίτη. Κρατάει ο Γκος που είναι με τον Σέγκλιν. Ανοίγουν οι συμπαίκτες. Θέλει να πάει στον ασμέναν ο Γκος. Πολύ δύσκολη προσπάθεια δίνει στον Κόνιαρη. Αυτός για τρεις. Όχι. Μπαίνει και βγαίνει μπάλα rebound από τον Κονατέ.
Εδώ ο ΠΑΟΚ δεν καταφέρνει να ισοφαρίσει. 1.35 ακόμα. Σέγγλιν. Μένει με τον Κος. Δεν κατέφερε και να πει στην Αντέρ. Τώρα με τον Τζόουνς. Σέγγλιν με τον Τζόουνς. Κατάει ο Σέγγλιν. Έλα πάει από τα αριστερά. Πολύ δύσκολη προσπάθεια. Μπαίνει και βγαίνει η μπάλα. Αλλά δεν μαζεύει το rebound ο ΠΑΟΚ. Το μαζεύει ο Τρέντουελ. Κονατέ δίνει στο Πάλσον. 14 για την Ναντέρ. Έχασε την επίθεση του Σέγγλιν. Δεν πήρε το rebound ο ΠΑΟΚ. Σέγγλιν με τον Γκος. Έβλεπε τον Μαργαρίτη τώρα. Δίνει στην Κιουσκεβίτσα. Αυτός μπροστά στο Ζάρα για 3. Αστοχή ψηλά ο Μαργαρίτης. Rebound. Ένα λεπτό ακόμα. Η μπάλα στα χέρια του Γκος. Το σπίτι. Για 3 ο Γκος. Μέσα από το φίλκο! Μέσα από το φίλκο! 79-79. Μεγάλο καλάθι. Ήταν πολύ κακή, αλλά με τη που το έβαλε ο Γκος. Το παιχνίδι συνεχίζεται να είναι ανοιχτό. Παραλίγο να φύγει ο Κόνιαρης. Πέφτει ο Σέγκλαν τα χέρια του Κόνιαρη. Φωνάζει και ο Παπαθεοδόρου και ο Σέγκλιν. Θα πάνε να δουν το instant replay. Οι διαιτητές. Αυτό ζητάει τουλάχιστον ο Πάγκος. Δεν ξέρω, παιδιά, αν δείτε replay. Για τον ΠΑΟΚ πρέπει να είναι η μπάλα. Με την πρώτη. Θα με βοηθούσατε. Με την πρώτη. Είναι μπροστά ματιά. Στον πάγκο. Είναι μπροστά στον πάγκο. Βλέπετε πώς διαιτητής ο Ισπανός ο Κόντε πηγαίνει να δει το instant replay. Να μας δώσει ο σκηνοθέτης. Αν μας δώσει ο σκηνοθέτης από το συνδρομητικό το replay, θα μπορούμε και εμείς να δούμε καλύτερα το τι έχει γίνει. Θα τη δείχνει. 79-79, να δούμε αν αυτή την κατοχή θα την κλέψει ο ΠΑΟΚ ουσιαστικά. 79-79, έχουμε 48 δευτερόλεπτα και 3 δέκατα σε ένα δραματικό παιχνίδι εδώ στην ΠΑΟΚ Κοτσαρίνα. Η μπάλα είναι για την Αντέρ. Η μπάλα είναι για την Αντέρ, βλέποντας και το, ναι. Και το replay, το instant replay. Ναι, ναι. Ο θέμα τώρα είναι το εξής. Ο ΠΑΟΚ αν μπορέσει να χαλάσει κάπως την επαναφορά τους, γιατί είναι πίσω από το κέντρο 17, και μένει 17 δευτερόλεπτα ένα έχει. Δευτερόλεπτο ακριβώς για να περάσει το κέντρο. Έχει πάρει time out ο προπονητής της Αντέρ Ντονάβιο. 79-79 time out για τους Γάλλους. Thriller match στο ΠΑΟΚ Sports Arena. 48 δεύτερα θέλει Νίκο, 48 δεύτερα. 48,3. 17 δευτερόλεπτα έχει δικαίωμα εκδήλωση επίθεσης η Ναντέρ, έτσι. Για να δούμε τι θα δούμε. Νομίζω ότι αν ο ΠΑΟΚ είναι λίγο σοβαρός στα τελευταία αυτά δευτερόλεπτα, Νίκο, μπορεί να καταφέρει να κάνει την πρώτη του νίκη μετά από 3 μάτς. Εντάξει τώρα παιδιά, εδώ που είναι το μάτς, ας πούμε ο Γκος πριν, η επίθεση του δεν ήταν καλή. Το έβαλε το τρίποντο, αυτό έχει σημασία. Τώρα ναι. Εδώ είναι ποιος θα τη βάλει την μπάλα στο καλάθι, είναι ξεκάθαρο. Ναι. Το καλό είναι ότι ο Γκος έφτασε στους 11, έχει 3 τρίποντες τέταρτη περίοδο. Είναι δηλαδή ένας ακόμα άξονας επιθετικός πλην του Ζάρα για τον ΠΑΟΚ. Εδώ τώρα είναι ξεκάθαρα μια άμυνα, ένα σουτ που θα μπει, ένα σουτ που μπορεί να βάλεις εσύ να το χάσει ο άλλος. Κάπως έτσι κρίνεται το μάτι. Να δούμε αν ο ΠΑΟΚ μπορεί από τη φάση. Όχι, βλέπω ότι το χρονόμετρο πήγε στα 14 δευτερόλεπτα. Μάλλον από ό,τι καταλαβαίνω. Εκεί πήγε στα 14, είχε 17. Βλέπω να έχει δίκιο τέπι για την άμυνα. Η επαναφορά είναι από την κανονικά, γιατί έχει πάρει τα ημάδο Γάλλος, σωστά. Οπότε επαναφορά είναι από πλάγια για την Ναντέρ. 14 δευτερόλεπτα, 48,3 για το τέλος του αγώνα, 79-79. Ο Waters κρατάει την μπάλα πίσω ο Κόνιαρης. Κρατάει ο Waters. Ανεβαίνει ο Γκάμπλε για ένα screen. Ο Waters μένει με τον Μαργαρίτη, όλο πάω καλά σε όλα τα screen. Waters πατάει και στάρει για δίπλα στο πλευρά και του Μαργαρίτη. Φάουλ δίνει ο Κόντε εδώ στο Μαργαρίτη. Φάουλ δίνει ο Κόντε στο Μαργαρίτη. 36 δεύτερα πριν. Πάντως παιδιά, στην προηγούμενη φάση από ό,τι βλέπω, για τη φάση που ήταν να πάρει την κατοχή ο Πάουκ και στο monitor φάνηκε ότι η μπάλα δεν βγήκε τελευταίος ο Σέγκλιν και όχι ο Κόνιαρης. Μάλιστα. Μας το έδειξε σε μια φάση, ένα replay που δεν μπορούσαμε να έχουμε ξεκάθαρη γνώμη. Δεν είχαμε καλή οπτική γωνία. Επίσης τώρα εδώ 79-79 το σκορ. Τέτοια άμυνα σε σου του Waters που η μπάλα έχει φύγει από τα χέρια του. Και ο Μαργαρίτης τον παίζει άμυνα ο ψηλός στο κοντό και δίνεται αυτό το φάουλ και δύο βολές. Εμένα υπερβολικό μου φαίνεται. Μου φαίνεται αρκετά υπερβολικό. Για να δούμε το Waters. 79-80. Για να δούμε, είναι ο Ρουλάς, θα χάσει καμία. Δεν χάνει. Δεύτερη βολή τώρα για τον Dominic Waters. 13 πόντι όλοι στο δεύτερο ημίχρονο για τον Waters. Βάζει και αυτή.
79-81. Επιστρέφει ο Κονατέ για την άμυνα. Καθώς ο Γόντες έχει 4 φάουλ. Ο Πάοκ στο παρκέ για την επίθεση τώρα. Γκος, Τζόνς, πάει ο Κόνιαρης στο πάγκο. Μπαίνει ο Αθηναίο, Ζάρας και Μαργαρίτης. 36 δευτερόλεπτα και 7 δέκατα. Δραματικό φινάλε στην Πάοκ Sports Arena. Γκος. Ανεβαίνει ο Τζόνς για ένα screen ψηλά. Ο Γκος πηγαίνει προς τα μέσα. Δίνει έξω ο Ζάρα, παραλίγο το λάθος. Κρατάει ο Ζάρας. Ξαναπαίνει ο Γκος που έχει μείνει με τον Πάλσον τώρα. Γκος. Θέλει να κάνει ένα βηματάκι πάρα πολύ δύσκολο στην εκτός ισορροπίας του Γκος. Είναι άστοχο εδώ. Ο Γκος πήρε μια πολύ λάθος επιλογή. Πολύ λάθος η επιλογή πριν. Ο Πάοκ τώρα πρέπει να τρέξει να κάνει ένα φάουλ. Το κάνει ο Τζόνς στο Σέγκλιν. Εδώ ο Γκος νομίζω ότι εκβίασε παραπάνω από την προσπάθεια. Ήταν πολύ δύσκολο σουτ. Για τρίποντο επιχείρηση. Και πάλι ο Πάλσον είναι εκεί για να παίξει άμυνα. Παιδιά, έχει κάνει τη διαφορά ο συγκεκριμένος. Ο Φιλανδός, ο Πάλσον. Πολύ, πολύ συγκεντρωμένος στην άμυνά του εδώ. Ακόμα και όταν ο Γκος πήγε να κάνει την κλασική του κίνηση και να κάνει το βηματάκι πλάγι για να σουτάρει, είχε το χέρι του μπροστά και του χάλασε την ισορροπία του. Λοιπόν, ο Σέγκλι χάνει την πρώτη βολή. Καλά, είναι καλά. Παίρνουν 14 δεύτερα και 5 δέκατα. Καθαρά κακή επιλογή του Γκος είναι η προηγούμενη επίθεση. Ναι, ναι. Δεύτερη βολή για το Σέγκλι τώρα. Αν τη χάσει κι αυτή, θα πάω πάρει το ριπάω. Έχει ακόμα ελπίδες. Την φάση δεύτερη, 79-82. Time out έχουμε. Πιθανολογώ ότι ο Γάλλος θα αφήσει να περάσει κάποιος χρόνος και να κάνει ένα φάουλ και θα το δώσει αμέσως. Ναι, το λογικό, η λογική αυτό λέει. Ναι. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι θα αφήσουν οι Γάλλοι να επιχειρήσει ο ΠΑΟΚ τρίποντο. Για να φέρουν το μάτς στα ίσια. Λοιπόν, για να δούμε το 79-82. Από εκεί και μετά παίζουν πολλά σενάρια. Θα πρέπει να ευστοχίσει ο ΠΑΟΚ στην πρώτη βολή, να αστοχίσει ενδεχομένως η δεύτερη να πάρει κάποιο rebound, γιατί είναι λίγα τα δευτερόλεπτα που απομένουν, Νίκο. Δεν έχει πολλά περιθώρια για να αντιδράσει ο ΠΑΟΚ, νομίζω, από θέμα χρόνου. Ναι. Για να ναι. δούμε τι θα γίνει στην προπονητική σκακέρα. Λοιπόν, για να δούμε τώρα. Αν θα προλάβει ο Πάο να βγάλει κάποια επίθεση. Λαμία Βόλος είναι 1-1 στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων στα Χασομέρια, στο 93. Πάει για χ αυτό το μάτς. 14,5 δευτερόλεπτα. Ο Πάο θα έχει κατοχή από τα πλάγια. Κατοχή λοιπόν από τα πλάγια για να δούμε αν θα προλάβει να βγάλει. Εγώ νομίζω ότι το time out που είπα Θεοδόρου θέλοντας να βγάλει ένα γρήγορο σουτ 3 πόντων πριν προλάβει δηλαδή να γίνει κάποιο φάουλ από την Αντέρ. Θα δούμε αν θα το καταφέρει. Λοιπόν, επαναφορά από πλάγια είναι στα χέρια του Αθηναίου. Ο Ζάρας και ο Γκος είναι κάτω, ο Τζόνς και ο Μαργαρίτης είναι πάνω προφανώς για να δώσουν κάποια screen μακριά από την μπάλα. Screen δεν έγινε, ο Ζάρας πήρε, έχει τον Πάλσον, θα σουτάρει για τρεις. Πήρε το φάουλο Ζάρας! Πήρε το φάουλο Ζάρας! Τρεις βολές. Με 11,2 δευτερόλεπτα να απομένουν. Έκανε και ένα λάθος ο Πάλσον, επιτέλους, σε όλο το παιχνίδι. Πώς δεν μπήκε κιόλας. Λίγο ήθελε να μπει. Το θέμα είναι ο Ζάρας τώρα να βάλει τρεις βολές. Ναι. Για να δούμε. Τρεις βολές λοιπόν για τον Ζάρα. Να δούμε. Αν είναι εύστοχος, ο Πάο καλείται να βγάλει την άμυνα. Τέμπιτς επιστρέφει για την άμυνα στη θέση του Γκος. Τρεις βολές για τον Ζάρα. Για να δούμε. 15 πόντοι από τον Ζάρα όλοι στο δεύτερο ημίχρονο. 79-82. Ζάρα στην πρώτη βολή. Μέσα. 80-82. Δεύτερη βολή τώρα για τον Θοδωρή Ζάρα. Μέσα κι αυτή. 81-82. Τρίτη βολή για τον Ζάρα. Μέσα κι αυτή. 82-82.
82. Time out για τους Γάλλους. 11,2 δευτερόλεπτα. Λογικά η τελευταία επίθεση της κανονικής περίοδου, γιατί πλέον εξετάζουμε και το ενδεχόμενο παράτασης. Ναι. 82. 82. Οι τρεις βολές που πήρε ο Ζάρας τις έβαλε και τις τρεις. Θα είναι τους 18. Είναι όλοι στο δεύτερο ημίχρονο. Να δούμε αν ο ΠΑΟΚ μπορεί να βγάλει την άμυνα και να στείλει το μάτς στο έξτρα πεντάλεπτο. Νομίζω ότι για να διεκδικήσει και την νίκη. Μεγάλη ανοησία. Ποιος Γάλλος το έκανε, ποιος παίκτης από την γαλλική ομάδα το έκανε το φάουλ στο τρίποντο, είναι μεγάλη ανοησία. Δηλαδή δεν το κάνεις αυτό. Εκεί που φτάνει δηλαδή η μπάλα έξω από τη ρακέτα σου και είναι έτοιμος για να εκτελέσει τρίποντο, δεν το κάνεις αυτό το φάουλ. Δεν τον ακουμπάς καν. Ο Πάλσον που έκανε το φάουλ, Τάσο, συγγνώμη, ναι. Έχει 16 πόντους. Έχει 3 στα 3 τρίποντα, 3-3 βολές. 2-5 τρίποντα, ναι. Έχει πάρει 3 rebound. Ναι. Έχει κάνει 2 assist. Μπράβο. Είναι από τους πιο σημαντικούς παίκτες στην Under. Αλλά είναι όταν το match φτάνει έτσι στο τέλος, σε μια φάση που θα μπει, μια φάση που δεν θα μπει, το παραμικρό μπορεί να το πει. Δικαιώνεσαι σε αυτό που είπες. Αν μπορεί να βγάλει την άμυνα. Δικαιώνεσαι αυτό που είπες. Αν κερδίσει ο Πάοκ το match, θα το έχει πάρει κατά μεγάλο ποσοστό ο Ζάρας. Αν κερδίσουν οι Γάλλοι, θα το έχει πάρει ο Πάλσον. Ναι. Λοιπόν, για να δούμε. Κατοχή από την πλάγια γραμμή για την Ναντέρ. 11,2 δευτερόλεπτα, 82-82. Σε ένα μάτς θρίλερ εδώ στην ΠΑΟΚ Sports Arena. Την κατοχή την επαναφορά την κάνει από πλάγια ο Γιουσκεβίτσιους. Ο Σέγκλιν και ο Βότερς είναι κάτω. Πιο ψηλά είναι ο Πάλσον με τον Γκάμπλ για να κάνουν κατοχή. Θα ολογώ. Παίρνει την μπάλα ο Πάλσον, ανεβαίνει ο Waters, αλλάζει όλα τα σύνο πάω. Waters με τον Jones, 7 δεύτερα Waters. Ανοίγουν οι συμπαίκτες του, έχει μείνει ο Κόλλιος με τον Γκάμπλ. Waters, παίζει άμυνα Jones από τη βάση δύσκολη προσφάρου του Waters. Αστοχή, rebound για τον πάω. Θα πάμε φόλο, έχει κάνει φόλο ο Γκάμπλ. Έχει κάνει φόλο ο Γκάμπλ και να δούμε αν είναι εντός χρόνου. Αν είναι εντός χρόνου ο Μαργαρίτης, έχει δύο βολές, πηγαίνει ο Κόντε. Ανανέωση ζητάει. Πηγαίνει ο Κόντε στο Ιθα Τριπλέι. Εγώ νομίζω ότι είναι εντός χρόνου. Εγώ νομίζω ότι είναι εντός χρόνου. Το φάουλ που έχει κάνει ο Γκάμπλ στον Μαργαρίτη όταν πήρε το rebound ο Μαργαρίτης. Να δούμε αν ο αρχηγός του ΠΑΟΚ θα πάει σε νεκρό χρόνο στις βολές ή πόσα δέκατα μπορούν να απομένουν ή αν είναι πρόθεσμο. Για να δούμε τι βλέπει ο Ισπανός στο Ίντα Τριπλή. Να δούμε αν θα δώσει δύο βολές στον Βαγγέλη Μαργαρίτη και την ευκαιρία ο ΠΑΟΚ να κερδίσει το παιχνίδι. Εκτός παράτασης. Βλέπω ότι ο Κόντε παρακολουθεί. Στην προηγούμενη απόφαση τον αδίκησε. Στην προηγούμενη απόφαση τον αδίκησε τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, για να δούμε αν εδώ θα δώσει, αν είναι εντός χρόνου το φάουλ που έχει κάνει δεδομένα ο Γκάμπλ. Για να δούμε αν είναι εντός χρόνου. Να δούμε τι θα δώσει ο Ισπανός διαιτητής. Είναι πάνω από την οθόνη, δίπλα από την γραμματεία. Να δούμε στο Ίστα Τριπλή αν θα δώσει δύο βολές στο Βαγγέλη Μαργαρίτη. 82-82 το σκορ. Είναι εντός χρόνου. Είναι εντός χρόνου, Τάσο, Έτσι δείχνει το χρονόμετρο. Για κάποια κλάσματα του δευτερολέπτου βεβαίως, αλλά είναι εντός χρόνου. Είναι συνεχίζει να το βλέπει ο Κόντε, δεν έχει πάρει την απόφαση του ακόμα. Στην προηγούμενη φάση η φάση πάλι ήταν και τον ΠΑΟΚ το 79-81 και δόθηκε στην Ναντέρ. Εδώ, αν πάρει την απόφαση του μεγάλης βολής, δίνει την ευκαιρία στον ΠΑΟΚ να κερδίσει. Είναι τρία κλάσματα του δευτερολέπτου εντός χρόνου είναι. Όταν γίνεται το φάουλ. Λοιπόν, δεν τον βλέπω να αποφασίζει τον Ισπανό. Μιλάει και με τον Σκοπιανό εκεί τον Μητρόφσκι. Με ποιο Σκοπιανό. Αν θα δοθούν δύο βολές στον ΠΑΟΚ, παρακολουθεί με όσο το δυνατόν περισσότερη λεπτομέρεια αν είναι εντός χρόνου. Και να δούμε αν ο ΠΑΟΚ θα έχει την ευκαιρία στο εξτρά πεντάλεπτο να κερδίσει ή θα έχει δύο βολές. Λοιπόν. Ποια είναι η απόφαση? Είναι εντός χρόνου, λέω εγώ. Λοιπόν, δίνει δύο βολές. Βέβαια, αφού είναι εντός χρόνου. Δικαίωση. Μία βολή να βάλει ο Βαγγέλης Μαργαρίτης. Ο ΠΑΟΚ θα πάρει τη νίκη και για μένα θα κλέψει ένα παιχνίδι πραγματικά έτσι όπως εξελίχθηκε με 79-82 το σκορ. 14 ώρες πριν το τέλος να το κερδίσει στην κανονική περίοδο ισοδυναμεί με θαύμα. Αυτή είναι και η ομορφιά του μπάσκετ, άλλωστε. Αυτή είναι η ομορφιά του. Του μπάσκετ. Λοιπόν, το απρόβλεπτο. Το απρόσμενο. Θα είναι ψύχρεμος στις βολές. Έστω και μία να βάλει η δουλειά για τον ΠΑΟΚ γίνεται. Λοιπόν, βλέπω ότι μένει. Τώρα πια έχουν το χρονόμετρο. Είναι κάτω από δευτερόλεπτο χρόνος που απομένει. Κατεβαίνει στα 0. Πρέπει να είναι 3 δέκατα του δευτερολέπτου. Έτσι πιστεύω εγώ. Έτσι το αξιολόγησα εγώ. 0,3 έχεις δίκιο, Τάσο. 0,3 δείχνει
και στον πίνακα πάνω από την μπασκέτα. Ο Βαγγέλης Μαργαρίτης καλείται να ευστοχήσει σε μία από τις δύο βολές για να δώσει την νίκη στο ΠΑΟΚ. Σε τρία δέκατα δεν μπορεί να γίνει. Δεν ξέρω αν προλαβαίνει κάποιος να πετάξει την μπάλα κοντά στο καλάθι και να συμπρώξει κάποιος άλλος από ένα πλάγιο ή από ένα out, αλλά και αυτό είναι πάρα πάρα πολύ. Μία βολή θέλει ο ΠΑΟΚ για να κερδίσει. Μία βολή. 82-82 και αν το καταφέρει τα θερμά συγχαρητήρια στον παλίκαρο της Ναντέρ, αν της βάλει τις βολές. Julian Gamble λέγεται. Καλός άνθρωπος. Λοιπόν, για να δούμε τον Μαργαρίτη. Πρώτη βολή για τον αρχηγό του ΠΑΟΚ. Ναι, είναι μέσα. Είναι μέσα με ορειβασία, με ταπλό, μπαινοβγαίνοντας 83-82. Εύκολο. Από ό,τι καταλαβαίνω του φωνάζουν να τη χάσει για να μην προλάβει να αντέρα κάτι τέτοιο. Και ο Βιερίνια πανηγυρίζει έξαλα. Τη χάνει, τέλος, 83-82. Ο ΠΑΟΚ παίρνει μια σπουδαία νίκη. Ο ΠΑΟΚ παίρνει μια νίκη που την ήθελε πάρα πολύ. Ο ΠΑΟΚ παίρνει μια νίκη που πήγε να τη χάσει, αλλά την έκλεψε τα τελευταία δευτερόλεπτα. 83-82, ο ΠΑΟΚ παίρνει τη νίκη, παίρνει ψυχολογία εν ώψη του Σαββάτου με την ΑΕΚ, κερδίζει μια ομάδα η οποία είναι μέσα σε αυτές που διεκδικούν και αυτές οι πρόκλησεις. 83-82, ένα ματ πραγματικό θρίλερ εδώ στη ΠΑΟΚ Sports Arena. 18 ο Ζάρας, για μένα ο πολυτιμότερος, 15 ο Χρυσικόπουλος, 11 ο Γκος, 12 ο Μορέιρα. Ο Μαργαρίτης μπορεί να είχε 5 πόντους, αλλά ο ένας έδωσε την νίκη σήμερα. 83-82, νίκη για το ΣΑΕΚ. Μεγάλη νίκη και τι πραγματικό ήθος από τους Γάλλους. Πραγματικό είδος, είναι σαν να χάσανε με 15 πόντους. Μπαίνουν μέσα συγχαρητήρια, αγκαλιές και φιλιά βλέπω τους Γάλλους. Δηλαδή μπράβο, μπράβο, αυτό είναι το μπάσκετ, αυτό είναι το άθλημα. Έτσι πρέπει να είναι. Έγινε. Αυτά από εδώ, παιδιά, ό,τι άλλο υπάρχει από ρεπορτάζ και αργότερα θα ευχαριστούμε πάρα πολύ Νίκο Μοσχοβίτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Δεν μπορούσε να έχει λίγο παράταση. Εντάξει, κοίταξε, το κρατήσαμε δηλαδή για 3,5 λεπτά και ρε φίλε, φάγαμε ένα τέταρτο. Παράταση να πρώτη νίκη. Να φύγω εγώ να κάτσω. Πρώτη νίκη για τον ΠΑΟΚ στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις μετά από 3 συνεχόμενες ήττες. Ψυχολογία για το μάτς με την ΑΕΚ. Τα υπόλοιπα θα τα πούν τα παιδιά στην εκπομπή Μπαλαντέρ, η οποία ακολουθεί σε κάνα μισάρο από τώρα. Πάμε να κάνουμε το break που αφήσαμε στη μέση και ερχόμαστε. Θα ανοίξουμε και γραμμούλες. Εντάξει, λίγο σήμερα ήταν η μετάδοση του ΠΑΟΚ. Εντάξει, παιδιά, κατανόηση. Προέχει ενημέρωση. Εντάξει. Όμορφα ώρα, 23-10-287-38. Θα δώσουμε τηλεφωνικές γραμμές μετά από 3-4 λεπτάκια που θα έχουμε το διαμυστικό διαλυματάκι μας. Έτσι είναι, φίλε, άμα έχεις ρέντα και στο ποδόσφαιρο. Και τρως μερέντα. Και τρως μερέντα, μεταφέρεται λίγο και στο μπασκετάκι. Αφού ήταν και ο Αντζελίνο Βιερίνια εκεί. Μπασκετικός. Μπασκετικός. Και το ανάλογο μπορεί. Ακριβώς. Παοξάκι είναι, φιλαράκι. Ναι. Αρρωστάκι είναι. Ναι. Πάει, τρέχει. Στο... Από μικρό εκεί στην Πορτογαλία που έκανε ήταν πάω. Σίγουρα τώρα πλάκα-πλάκα έχει καμιά δεκαετία. Αλλά γυναίκα θα μου πει Ελληνίδα είναι, οπότε εντάξει. Εδώ Θεσσαλονίκη. Εδώ ναι. Παντρεύτηκε, εδώ βάφτει ναι. Το παιδί του. Εδώ ζει η γυναίκα του. Εδώ ζει... Ναι. Είχα πετύχει μια φορά πριν ναι. Σε ένα φαγάδικο, α το πω έτσι. Ναι. Δεν ήταν με την. Όχι. Ναι, στο τέλο δεν τα διαβάσαμε αυτή τώρα. Θε τώρα. Στο τέλο. Λοιπόν. Πάμε να ανοίξουμε τις γραμμές. 23-10-287 και 3 οκτάρια για ένα τεταρτάκι έχουμε. Δεν γραμμές τώρα μετά. Εντάξει, δεν πειράζει. Λέω ότι έχει. Αν έχει, αν δεν έχει, τι να κάνουμε. Και αύριο μέρα είναι. Αν και έχουμε πολλά. Και αύριο μέρα είναι, σήμερα, ναι, κύριε Τρέγια ναι, μας. Εντάξει, όσοι θέλουν έτσι για ένα 20 λεπτάκι να συζητήσουμε λίγο το φιλικό. Το φιλικό. του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Το φιλικό, το πιο καθαρό φιλικό. Ναι, το μεγαλύτερο φιλικό. Το είπε. Η λαθάνουσα γλώσσα λέει την αλήθεια. Έως τώρα είναι. Είναι το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκό. Δεν είπα ΠΑΟΚ. Είπα ΑΕΚ. Θα είναι το ΑΕΚΑΡΙ. Του Σαββάτου θα. Και τώρα που τελείωσε ο σχολιασμό σου εσύ για τον Μπάτσου του Άρη, να πω κι εγώ γιατί το θεωρώ πολύ φιλικό, ρε παιδί μου. Το θεωρώ πάρα πολύ φιλικό. Και εγώ το θεωρώ το δικό σου φιλικό. Τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, 23-10-287 για 3 οκτάρια. 69-45-287 και 3 οχτάρια. FM και ένα σχόλιο μήνυμα αποστολή στο 54-526. Ένα τέταρτο το έχουμε. Ιντροπαλούριδε και όσοι κρυφακούτ. Ρε. Ρε Πάκο. Εδώ, ναι, Πάκο, γιατί νοιάζεται για το καλό του Άρη ο κύριο Τρέγια. Πέσα στον Πάκο. Τρέγια. Προσπαθώ να τεκμηριώσω την άποψή μου για αυτό που ονόμαζα φιλικό. Σου δίνω τέτοια, ναι. Πα και μου κάνει πείραμα, αλχημία και μου βάζει τον Μπάσα στόπερ κεντρικό αμυντικό δίδυμο μαζί με τον Μαυράη. Έχει χάσει το ντέρμπι τη πόλη μετά από 4,5 χρόνια που επιστρέφει η ομάδα σου.
στη μεγάλη κατηγορία. Έχει χάσει, πώ το έχει χάσει. Έχει χάσει τον Πανιόνιο την πιο προηγούμενη αγωνιστική. Έχει γκρινιά δύο εβδομάδε. Πα να παίξει με τη μισή ΑΕΚ. Έξι σημαντικέ απουσίε. Τρει απουσίε. Έξι απουσίε. Ποιε είναι οι έξι. Έξι απουσίε. Θα ανοίξω να τα δει. Σε άδειο ΑΚΑ. Σε άδειο ΑΚΑ. Όλα είναι υπέρ σου με μία ΑΕΚ η οποία είναι. Μία ΑΕΚ η οποία δεν βλέπετε. Δεν βλέπετε στην κυριολεξία. Και μου κάνει. Το Μαρτίνεθ, γιατί το βάζει μέσα. Μου βάζει. Ο Μαρτίνεθ είναι αυτό. Πότε ξανάπαιξε την κοινή. Πότε ξανάπαιξε την κοινή κορυφή. Έχει παίξει. Όχι στην απαρτία. Έχει παίξει. Δεν γίνεται αυτά τα πράγματα. Δηλαδή πα αυτό το μάτ. Πα αυτό το μάτ. Ολοκληρώνω. Πα αυτό το μάτ. Μαρτίνεθ θέλω να πω κάτι. Και μου κάνει αυτά τα πειράματα. Και τρώ τέσσερα. Τρώ ντόρτι. Από την ΑΕ και την ανασταίνει. Ωραία. Καλά, δεν ανασταίνουμε. Εντάξει, χάσε ένα 0, να είσαι και εξουπρεπή. Άντε, χάσε 2-0. Λοιπόν, δείξε και κάτι, κάνει και για το Μαρτίνε που είπε, γιατί και στο σχόλιο μου το είπα χθε εδώ πέρα και μου έστειλε και ο. Και νομίζω ο Γιώργο μου το είπε χθε ότι το ρώτησαν και ο Χρήσαδο ο Τσαλτίδη, το ρώτησε τον Ερέρα για τον Μαρτίνεθ και η απάντηση του. Όταν λέμε να το ρωτήσει, εμά η ερώτηση, τουλάχιστον η δική μου η ερώτηση είναι. Γιατί η απάντηση του Ερέρα ήταν ότι θα τον βάλω στο επόμενο μάτς. Το Μαρτίνεθ δεν το θέλουμε Ερέρα για να κερδίσουμε τον. Πώς λέγεται, αίτητος Πάτων. Πώς λέγεται αυτό. Αίτητος Πάτων. Είναι και αίτητος. Φιλικά προσκύμενος προπονητής. Γιατί. Ποιος ο Παπαδόπουλος είναι, ναι. Παπαδόπουλος. Είχε πει και λοιπόν. Το κορυφαίο, δεν είχε πει ο Παπαδόπουλος όταν έγινε η κλήρωση του κυπέλου. Ναι, είπε. Ο αίτητος Πάτων θα περάσει, λέει, και ο Άρης. Εντάξει, είναι κοντά είναι. Θα αποκλειστεί ο Πάου και ο Ροτέρες, δηλαδή. Κοντά είναι. Τι πίνει αυτό το παιδί. Λοιπόν, πολλά western. Άσε να το πω, αυτό που θέλω. Λοιπόν, λέω ότι η ερώτηση δεν ξέρω αν την κάνατε κατάλληλα στον, για του δημοσιογράφου, λέω. Γιατί μου έστειλε και ο Χρήσανθος μήνυμα ότι και την προηγούμενη αγωνιστική με τον Πάου το ρώτησαν. Δεν ξέρω πώς το ρωτήσατε. Δεν ακούω συνέντευξη τύπου, ειδικά μετά από ήττες, δεν ακούω, να πω την αλήθεια. Η ερώτηση είναι κατά πόσο είναι έτοιμος ο Μαρτίνεθ. Γιατί υποτίθεται για να μην παίζει, άντε να μην παίζει βασικός, αλλά να μην μπαίνει ούτε αλλαγή σε ένα μάτς που στο 65 παραδείγματος χάρη ήταν τελειωμένο, να δούμε αν μπορεί ο άνθρωπος, να μην μπορεί, να μην είναι καλός εννοώ. Το κατά πόσο είναι έτοιμος ο Μαρτίνεθ. Είναι 20% έτοιμος, 50%, 70% για να ξέρουμε, να μπορούμε να κρίνουμε αν είναι ευθύνη του προπονητή που δεν το βάζει ή είναι ανέτοιμος. Αν μας πει δηλαδή ο Ερέρα ότι είναι ανέτοιμος, δεν μπορεί να βγάλει ούτε 20 λεπτά, να πούμε πάσο. Αλλά δεν γίνεται δύο μήνες να είναι στην ομάδα και να μην μπορεί να βγάλει ούτε 20 λεπτά. Στο κάτω-κάτω έβγαλε 20 λεπτά με την Τρίπολη πριν ένα μήνα. Τον έβαλε στο 70% και άλλαξε το παιχνίδι. Άρα δεν υπάρχει δικαιολογία. Και πόσο δηλαδή θέλει ένας, εγώ δεν είμαι, πώς σου λένε αυτούς, γυμναστές. Δεν είμαι, πόσο θέλει ρε παιδί μου, θα ρίξω και το νερό. Το ρίξα, ευτυχώς δεν είναι κλειστό ήταν. Πόσο θέλει ένας παίκτης που είναι. Εμπειρία με το πέφτω. Ναι, και εσύ με τα νερά. Λοιπόν, πάρ' την απάντηση, ένα-ένα. Την πήρε αμέσω. Λοιπόν, πόσο θέλει ένα που έρχεται, εγώ να πω ότι όταν ήρθε ήταν στο 30%, στο 20% τη φυσική κατάσταση. Πόσο καιρό θέλει για να φτάσει στο 80%, στο 90% για να μην πω στο 100%. Γιατί δεν παίζει. Πόσο καιρό. Ναι, αυτό θέλω να πω. Αν είναι δηλαδή έτοιμο από φυσική κατάσταση, τότε θα κρίνω σκληρά τον προπονητή που δεν το βάζει, ειδικά σε ένα ματ που είναι τελειωμένο στο 60%. Ποιο παίζει στη θέση του. Δεν έχει, ο Άρης δεν παίζει με δεκάρι. Okay. Ποιο θα βγει για να παίξει ο Μαρτίνεθ. Ποιο θα βγει? Ναι, για να παίξει ο Μαρτίνεθ. Ποιο θα βγει για να παίξει ο Μαρτίνεθ. Ναι. Ποιον έχει από πίσω, ρε φίλε, τώρα. Γιατί 4-3-3 έπαιζε. Θα αλλάξει το σχήμα. 4-3-3 έπαιζε στην ουσία προχθές. Σε ποιον θέση να μπορεί να παίξει, ρε παιδί μου. Μπορεί να. Κοίτα, πίσω από τον επιθετικό, βασικά βάζει εκεί πέρα πολλές φορές τον Τιγκινί. Βάζει τον Γκάμα. Ανάλογα ποιος θα είναι, ανάλογα για το σύστημα, ανάλογα για την ομάδα. Ανάλογα τι παίζει. Με 4-3-3 δεν υπάρχει δεκάρι πίσω από τον επιθετικό. Εκτός αν βάλεις δύο αμυντικά χαφ να είναι ο Σιώπης και ο Αλβανός. Απαράδεκτο κουτσάρισμα. Και να βάλεις, εντάξει, είπαμε. Απαράδεκτο κουτσάρισμα. Αλβανός στο λαιμό, πώς το λένε, ο Μπάσα. Εγώ να σου πω τώρα κάτι. Και ο Μπάσα, ναι, συγγνώμη, τελευταία πινελιά. Ναι. Και ο Μπάσα, επειδή βλέπουμε, εντάξει, θα μου πεις τώρα, θα σου πει. Με έβαλε φίλε σε μια θέση την οποία δεν την ξέρω παραδείγματος. Και στα προηγούμενα μάτσα όμως που έπαιζε στη θέση του δεν ήταν καλός. Καλό είναι να κάτσει και λίγο στον πάγκο ο Μπάσα. Για τον Κολάσο, βέβαια, συγγνώμη, είδες ένα-ένα έρχεται, μια που δεν έχουμε και γραμμή, συγγνώμη. Ο Κολάσο, τα είπαμε από την αρχή, δεν χρειάζεται ούτε σκάουτερ είμαστε, ούτε προπονητές, ούτε μάνατζερ. Φαίνεται ότι ο άνθρωπος, τέλος πάντων, εγώ να μην πω ότι
δεν έχει ποδοσφαιρικές ικανότητες. Στην Boca Juniors βασικός έπαιζε, αλλά ότι δεν κολλάει σε αυτόν τον Άρη στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Γιατί δεν μπορώ να καταλάβω γιατί επιμονεί στον κολλάσο. Δεν μπορεί το παλικάρι. Τι να κάνουμε δηλαδή τώρα. Γιατί έκραζε Χατσερίδη, Βέρμπλουμ κτλ. Έχει το δεύτερο ακριβότερο συμβόλαιο στον Άρη. Ο κολλάσο νομίζω έχει 250.000. Δεν είναι το δεύτερο, αλλά είναι μέσα στα ακριβότερα. Τον είδε στο Βέρμπλουμ λοιπόν που σα τα λέγαμε. Τι έκανε ο Βέρμπλουμ δηλαδή. Καλά, πλάκα κάνει. Τι έκανε δηλαδή. Πλάκα κάνει. Από του καλύτερου παίκτε ήταν, αν όχι ο καλύτερο. Ο Βέρμπλουμ. Ο Βέρμπλουμ με τον Ζαμπά. Με του 12χρονου. Μαζί με τον Ζαμπά, ότι δεν ξέρει. Εντάξει. Δεν είναι 12χρονο η Ζαμπά. Μιλάει μετά, βλέπει. Τώρα δεν έλεγε εσύ 18χρονο και τα. Έλεγε για παρελάσει και τέτοια. Έλεγα ότι κάποια παιχνάκια έχουν μικρή ηλικία, ναι. Αλλά υπάρχουν και 27άριδε, 28άριδες ναι. κτλ. Ναι. Έτσι, ο Βέρμπλουμ λοιπόν. Τι έκανε ο Βέρμπλουμ, που τον κράζεις. Έτσι, ναι. Καταρχήν αξίζει ότι ο Χατσερίδης κατά μεγάλο ποσοστό θα αποτελέσει παρελθόν. Φεύγει σε ένα-δύο μήνες. Γιατί ρε, ένα το κρατούμε. Ένα δεύτερο, ο Βέρμπλουμ λοιπόν, αυτή ναι. η τεράστια επένδυση προσωπικά για μένα ναι, ωραία. Για τον ΠΑΟΚ. Τώρα που φτάνει στην επιθυμητή απόδοση σιγά-σιγά, mm-hmm. δηλαδή προσαρμόζεται, παίρνει mm-hmm. κάποια μάτς, παίρνει χρόνο συμμετοχής. Χθες έπαιξε το πρώτο 90 λεπτό του. Ήταν από τους κορυφαίους, αν όχι κορυφαίους. Στο Χαρλό βασικό ήταν. Το πρώτο 90 λεπτό του. Έπαιξε ολόκληρο 90 λεπτό. Νομίζω έγινε αλλαγή. Α, τον έκανε αλλαγή. Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι. Ναι, γιατί δεν υπήρχε στο γήπεδο γι' αυτό. Δεν μπορώ να θυμηθώ. Καλούτσικος ήταν στο Χαρλό. Στο Χαρλό ήταν καλούτσικος. Ο Βέρμπλουμ. Καλούτσικος ήταν. Συγκρίση με άλλα μάτς. Με συγκρίση με άλλα μάτς που δεν υπήρχε. Στο χθεσινό μάτς πραγματικά ήταν ηγέτης. Βλέπεις ένα θορυκτό. Δεν το είδες το μάτς. Είδα δεκάλεπτα σου είπα. Δεν σου λέω ψέματα. Μπορούσα να σου πω ψέματα. Ένα θορυκτό, ένα τάγκ, έναν ηγέτη πραγματικά. Δηλαδή όπως τον έκραξα τον Βέρμπλουμ. Θα τον δω το Σάββατο. Στο μάτς με τον Άρη στο κύπελο. Ναι. Έτσι θα το χειροκροτήσω για το χθεσινό του παιχνίδι. Θα τον δούμε στα άλλα μα. Μιλάμε για ένα τάγκ πραγματικά. Δεν είναι τεστ το Σάββατο για μένα. Σε όλε τι φάσει μέσα έχει βάλει και κόλμη κεφαλιά, το έχουν ακυρώσει στο offside. Έχει κάνει δύο σουτάρε. Έχει κάνει δύο σουτάρε έξω από την περιοχή. Οι οποίε άμα καθόταν τα μέσα ούτε δεν ξέρει. Αμυντικό χαβ δεν είναι ο Βέρμπλουμ. Ναι, έκοβε. Τα πάντα. Έκοβε. Ηρεμούσε το παιχνίδι. Πάσαρε. Σούταρε, σκόραρε. Τα πάντα έκανε. Πάμε στη γραμμή όμως. Πάμε στη γραμμή να ο Βέρμπλουμ. Θα το δεις στο Βέρμπλουμ. Ηρεμήσε το παιχνίδι. Μετά από 15-20 μέρες. Όλο τον ΠΑΟΚ βασικά που θα κάνει πάρτι. Μήπως πετούσε Ζάναξ ο αντιπάλος. Δεν ξέρω τι πετούσε φιλαράκι. Γιατί ηρεμούσε το παιχνίδι. Δραμαμίνες πετούσε. Έλα. Από τη ζαλούρα που τρώγανε τις τρύπες. Πάμε στο φίλο. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Γεια σου. Χαιρετώ τους λαϊκούς ήρωες. Λαϊκ ποιος? Λαϊκούς ήρωες. Καραγκιός είδες μας. Καλά, ευχαριστούμε πολύ. Όχι. Καλά είπε. Λαϊκοί. Ένα δίκιο το έχει εδώ που τα λέμε. Μας την είπες πλαγίως. Δεν με πειράζει εμένα. Όχι, τους αγαπημένους βάτε να το πει. Αγαπημένους μου παιδικούς ήρωες. Γιατί παιδί ήμουν όταν σας πρώτο άκουσα. Μάλλον όταν πρώτο το είδα. Πόσο χρόνο, γιατί 65 χρονών ακούγεσαι. Ναι, αυτό θα έλεγα. Η φωνή σου δεν ακούγεται. Η φωνή σου βέβαια, εντάξει. 42 είμαι, παιδιά. Εντάξει. Εμείς πώς είμαστε, ρε. Ένα λεπτό, ρε. Όταν μας έβλεπες, ήσουν δηλαδή 30. 29-30. Πω, δηλαδή τι παιδικοί ήρωες. 29 χρονών παιδί ήσουν. 29 χρονών παιδί ήμουν. Εσείς ήσουν 29 και εμείς τα κάναμε τις εκπομπές, ήμασταν 34-35. Καλά, τι παιδικοί ήρωες. Το ίδιο πράγμα είμαστε. Σιγά βρε Λυκόπουλο. Σιγά βρε πρόσκοπα. Πάνω κάτω το ίδιο. Πάνω κάτω. Τέλος πάντων. Αφού είπε καλά λόγια σου. Το όνομά σου δεν μας είπες. Εγώ, ο Δήμος είμαι. Έλα Δήμο. Ο Μούτσης. Όχι, ο φίλος σας από τα επιτροπικά. Γεια σου ρε Δήμο. Γεια σου, ρε, Δήμο. Α, αυτό το καρτούν είναι ρε, εσύ που κάνεις φωτογραφίες. Ναι ρε, τρελός. Αυτό το καρτούν. Δεν το καταλαβαίνω. Πού να το ξέρουμε, δεν έχουμε ακούσει φωνή. Το κράζεται, το κράζει το παιδί. Εγώ πήρα να πω ένα γεια. Καλά έκανες, καλά έκανες. Να γνωριστούμε, σας ακούω όποτε μπορώ παιδιά. Να σε καλά. Σας απολαμβάνω. Να σε καλά. Είστε πηγή έμπνευσης για μένα. Και γέλιου. Όχι. Πάντα γέλιο με την καλή την έννοια, yeah, χωρίς that's, να θέλω να προσβάλλω. Πάντα η καζούρα είναι καλοπροαίρετη. Με το Ζάχο έχω μια δυναμία γιατί με κοντράρει λίγο εκεί στα ποδοσφαιρικά. Εντάξει, λογικό είναι. Δεν θέλει να παραδεχτεί την ανωτερότητα της μεγάλης ΠΑΟΚΑΡΑΣ. Νιώθει έτσι λίγο μια, πώς να το πω, μια κατωτερότητα νιώθει. Ναι. Βλέπω τώρα και αυτό που έκανε στο τελευταίο. Για τον αρχιερέα, τώρα το είδα. Ποιος κρύβεται πίσω από το εκεί. Φοβερό, φοβερό. Ναι, εντάξει, τώρα που έκανε στον Μπουγάτσα. Είσαι φοβερός, Δήμο. Ο Μπουγάτσας είναι, παιδιά, είναι η λατρεία, η καψούρα μας είναι ο Μπουγάτσας. Συγγνώμη, ένα λεπτό. Θεσσαλονίκη μένεις εσύ ή όχι?
Όχι. Λέω κι εγώ. Μου φάνηκε έτσι παράξενο που τον Νίκο έτσι δεν τον ξέρεις. Ζάχο, ξεφτυλιστήκαμε, Ζάχο. Τέσσερα φάγαμε, Ζάχο. Ναι. Τον είπα, βγάλει ανακοίνωση. Τον έχασα τελευταία βέβαια τον Μπουγάσα. Πριν τον μάτσε, Άρη Πάγου, με έστελνε συνέχεια κάτι μηνυματάκια. Τώρα τελευταία τον έχω χάσει. Τι μηνύματα σου έστελνε, δηλαδή, ότι. Τι inbox, τι. Κοίταξε λίγο. Έχω το post που έχει κάνει. Ο Άρης του Β' μέρους μου θύμισε Άρη του 13-14. Ευθύνει πρώτη προπονητής. Για άλλο ένα μάτς αστείος και οι αστείες δηλώσεις ευθύνει δεύτερη παίκτες. Πολλά λόγια πριν, αλλά και μετά τα μάτς που έχουν κουράσει και αειδιάσει τον κόσμο. Ευθύνει τρίτη πρόεδρος. Σωστός. Πρόεδρος. Ναι, πριν, αν πάτε τρεις αγωνιστικές πίσω στα post που κάνει στο τουβάρι του. Στο τουβάρι του ο Στόγιαν. Έτσι. θα δείτε ότι απλώνει κόκκινα χαλιά. Και τους ρένει με δάφνες. Μπουγάτσα. Όλους αυτούς που κράζεις σήμερα. Σβήσε τον τρέγιο από φίλο, Μπουγάτσα. Ανυπομονώ να ξαναδώ πώς του Μπουγάτσα που να λέει για ντάμπλ. Δες το πώς από την Ίνα δεν σου λέω. Εντάξει, η bar woman είναι η κοπέλα. Μέσα στη βγάζει. Η bar woman είναι που έχεις. Φοβερή. Είναι πραγματικά αξιόλογη. Δήμο, θα βγεις όταν τον φέρουμε εδώ πέρα. Δήμο, το Βέρμπλουμ πώς τον είδες, αγόρι μου? Αυτό ήθελα να πω, παιδιά. Ο Βέρμπλουμ συστήθηκε στο κοινό του ΠΑΟ χτες. Τόσο καλός ήταν. Ήτανε πολύ καλός, Ζάχο. Όχι, είδα κάποια δεκάλεπτα. Εγώ δεν θέλω να λέω ψέματα, δεν μπορώ να το κρίνω. Είδα κάποια δεκάλεπτα. Το δεκάλεπτο του δεύτερου ημιχρόνου, την αρχή του δεύτερου ημιχρόνου. Όχι. Είδα, θα σου πω την αλήθεια. Είδα από την αρχή μέχρι το 30 και μετά είδα από το 70 και κάτι. Δηλαδή, ένα ημίχρονο από το 30 ως 70 δεν είδα. Κατάλαβες? Δεκαλεπτάκια έτσι. Ναι. Εντάξει, δεν είδες και πολύ καλά δεκάλεπτα σου πάνω. Ναι, εντάξει, γι' αυτό σου λέω. Δεν είδα κάτι ιδιαίτερο, να σου πω την αλήθεια, γι' αυτό. Το πρώτο τέταρτο του δεύτερου ημιχρόνου, Ζάχο, ναι. Θα τρόμαζε. Για να, το Βέρμπλουμ, για να δούμε. Εδώ πέρα όχι είμαστε. Όχι, γενικά τον πάω. Αχα, εντάξει. Ήτανε σαν να έβλεπα κάποιον να πατάει με την πότα του σολαρίκι τον άλλον. Είναι η φάση του Μπίσεσβαρ, το τέτα τέτ, που άμα το βάλει ξεκινά διαφορετικά. Είναι το γκολ του Πρίγιο, είναι οι δύο κεφαλιές του Μάτος, οι γεμάτες, είναι το σουτ του Ελ Καντουρί, όλα αυτά μέσα σε ένα τέταρτο. Δηλαδή εκεί που το μάτς. Εκεί που το μάτς έπρεπε να είναι φιλαράκι στο 70, έπρεπε να είναι 3-0 και ήταν 1-0. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι το πώς πίεζε η ομάδα από την περιοχή μέχρι το κέντρο του γηπέδου. Πώς πίεζε και πώς έπρεπε και το Παναθηναϊκό. Δεν μπορούσαν να αλλάξουν πάσα. Δήμο, ήταν πραγματικά. Κάνε μου τη χάρη και ολοκλήρωσε να πάρουμε και τους υπόλοιπους, φίλε. Τίποτα, παιδιά. Μια γνωριμία, ένα ευχαριστώ να πούμε για αυτά που μας έχετε προσφέρει. Να είστε καλά, καλή επιτυχία. Χάρηκα ειλικρινά που σε άκουσα. Έστω και εγώ χάρηκα, παιδιά. Χάρηκα. Γεια σου, Δήμο Γιγάντα. Να είσαι καλά, καλό σου βράδυ. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, τι κάνετε? Εσείς τι κάνετε? Ο Θόδωρος. Θόδωρος, νομίζω, από την Ιαπωνία. Γεια σου, Γιώργα, Γιγάντα. Όχι. Έλα, φίλες, λοιπόν, τον Ντρούλινγκ είχα πει την Πέμπτη, έτσι. Ναι. Μην βιάζεστε, αγόρι μου, είναι σαν ένα μαλλί της γριάς στην παραλία. Λες και δεν μας πήρε η μαμά το μαλλί της γριάς στην παραλία. Κάπως έτσι μας φαινόταν. Σε προειδοποίησα. Για ποιο πράγμα, για πες, δεν θυμάμαι. Για την ήττα από τη Βίντη, ας πούμε, που ξεσπαθώσατε όλοι. Εγώ δεν είπα τίποτα. Ό,τι προλάβουμε. Γιατί ξέσπας μου φαινόταν εμένα. Ό,τι προλάβουμε, όσο είναι ώρα να προλάβουμε να κάνουμε καζούρα. Όσο προλάβουμε τώρα, παιδιά, ορμήξτε. Πρέπει να δικαιώσω το φίλο του Γιώργου από την Ολλανδία. Okay. Το είπε, ήμουν συμπαρόν σε αυτό που είπε. Έχει δίκιο ο Ζάχο. Ο Γιώργος από Ολλανδία μπορεί να το είπε. Εγώ είπα ότι θα προτιμούσα να έχει κερδίσει ο Άρης τον ΠΑΟΚ και να κέρδιζε τη Βίντη. Τώρα, τι, ναι. Και πρόσεξε για να μην επειδή κλείνει και η εκπομπή. Έχουμε φτάσει στο σημείο του απόλυτου παραλογισμού. Εγώ φυσικά αράζω στον καναπέ και απολαμβάνω τις στιγμές, γιατί ξέρω ότι κάποτε, είναι μαθηματικά βέβαιο, ότι θα έρθει και το πλήρωμα του χρόνου, έτσι. Δεν κρατάει για πάντα η ευτυχία. Κάποια στιγμή ενδεχομένως και εμείς να έχουμε μία κακή πορεία ή να αλλάξουν τα πράγματα και αυτά. Οπότε απολαμβάνω τώρα και εγώ, όσο είναι καιρός, αλλά με τη μόνη διαφορά ότι σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από αυτό το απεγνωσμένο 24ωρο της ήττας της Βίτη, ας πούμε. Εγώ έχω πιο μεγάλο διάστημα.
Και αυτό, αυτό είναι ορθολογικό. Αυτό που λες είναι σωστό. Και πρέπει να απολαμβάνεις τις στιγμές, λοιπόν, γιατί όπως ξέρεις μπορεί ακριβώς, να μην κάνεις πιο πολύ. Ακριβώς. Λογικά μιλάς. Ακούς, δεν υπάρχει λόγος να μην δεν το κάνω. Γιώργο, λοιπόν, φτάσαμε στο σημείο λοιπόν, ναι, φτάσαμε στο σημείο γιατί... λοιπόν, η καζούρα να είναι, ακούστε, ακούστε τώρα δηλαδή, ο απόλυτος προλογισμός. Εχθές αν ήταν Έλληνες διαιτητές, δεν θα τα έκανε τα γκολ τα offside, δεν θα τα μετρούσε. Προσέξτε τώρα, αυτή είναι η καζούρα. Δεν υπάρχει πλέον, δηλαδή... Προσέξτε που φτάσαμε, να κάνουν καζούρα με υποθέσεις. Ναι, αλλά τώρα και εσύ μην μεταφέρεις, ας πούμε, τι γράφει ένας ή δύο ή τρεις τώρα. Εντάξει, δεν είναι... Δεν τα γράφει ένας ή άλλος, είναι ο πρωινός της του Libero FM. Εν πάση περιπτώσει. Ο πρωινός μαζί με το άλλο το κουνάδι, κατάλαβες, τον 60χρονο που τρώει κορφλέξια πρωινό, οι οποίοι κάνουν επίθεση στον πολύ χαμηλό τόνο τον Παναγιώτη Παπαδόπουλο. Όχι χαμηλό τόνο τον Παπαδόπουλο. Πάρα πολύ χαμηλό. Ο Παπαδόπουλος έχει το δικό του τρόπο. Αλλά όλη η καζούρα ξέρει ποια είναι, φίλε. Και εγώ έχω το δικό μου τρόπο. Τι σχέση, δηλαδή. Όποιο φωνάζει ή όποιο μιλάει παραπάνω δεν σημαίνει ότι έχει δίκιο. Τα σωστά επιχειρήματα κερδίζουν. Αυτή είναι η δικιά μου ατάκα. Ναι. Λοιπόν, η καζούρα, τα σωστά επιχειρήματα, Γιώργο, και ο σωστός λόγος κερδίζει. Η μεγάλη καζούρα, Γιώργο, είναι ότι οι φίλοι Αριανοί πρέπει να σηκώσουν το κεφάλι ψηλά και να κοιτάξουν 10 πατώματα. Τι λες, για να δουν τον ΠΑΟΚ. 10 βαθμούς, λοιπόν, 10 βαθμούς διαφορά στις πρώτες 8 αγωνιστικές. Πάλι, δηλαδή πρωτάθλημα παίρνεις πάλι με τον Άρη ασχολείσαι. Καλά, εσείς θα παίρνετε πρωτάθλημα τρίτη αγωνιστική. Πάλι με τον Άρη ασχολείσαι, τρέγια. Καλά πλάκα μου κάνεις. Ουλίτη θα σου κάνει. Εσύ μου την έβγαινε. Ουλίτη θα σου κάνει. Αλλά εσύ μου την έβγαινε. Και το τελευταίο. Πες και το τελευταίο και κλείσε. Να μαλώσουμε λίγο. Αφήστε με. Λοιπόν, και η αντιμετώπιση. Αυτή είναι η καζούρα. Η δε αντιμετώπιση είναι η εξής. Σήμερα ο κύριος Καραλής, στα ράδια, ξέρεις, Αθήνας κτλ. Ανοίξαν τα τευτέρια τους και κοιτούσαν τους κωδικούς. 45 κάθετος ΑΒ, 405-802, 704 τους κωδικούς του νόμου του αθλητικού, για να δούνε ποια θα είναι η ενδεχόμενη τιμωρία του Παναθηναϊκού που ρίξαμε, που ήταν η φωτοβολή αυτό που ανάψαμε, που κάναμε. Λοιπόν, και ψάχνανε με κωδικούς, αφαιρέσεις, προσθέσεις. Δηλαδή ήταν σήμερα μάθημα γεωγραφίας, μαθηματικών, όλη την ώρα ασχολούνταν με αυτά. Μάλιστα. Και αυτοί λοιπόν, η μόνη τους ελπίδα για να κατατοπώσουν τον ΠΑΟΚ είναι αυτό. Μάλιστα. Να ψάχνουν τους νόμους αθλητικούς. Γιώργα, εξαντληθεί πλέον τα αγωνιστικά, έχουν εξαντληθεί. Ωραίος. Και υπάρχει μόνο αυτή η αντιμετώπιση. Κάθε μέρα γίνεται αυτό το πράγμα. Είσαι ωραίος, αύριο θα έχουμε τη δυνατότητα, γιατί είχαμε σήμερα το μάτς το μπάσκετ και αφιερώσαμε λίγο παραπάνω χρόνο εκεί. Αύριο έχουμε όλη τον χρόνο και τη δυνατότητα να τα πούμε πάρα πολύ καλύτερα. Τώρα μας πιέζει λίγο χρόνος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έγινε. Για την επικοινωνία. Καλώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε Γιώργο, από την Ολλανδία. Να είσαι καλά, θα τα πούμε και αύριο. Πιστεύω, γιατί λοιπόν, είσαι ωραίος. Λοιπόν, αύριο έχουμε πρώτο Θεός. Άλλο ένα βράδυ κοντά μας ήταν το ψητοπολείο Πορκίτο, με αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις με ντόπια κρέατικα, χειροποίητες νοστιμιές, να σας τρέχουν τα σάλια. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινό Κοτόπουλο, σουβλάκια κοτόπουλου, πασέτες, τζουκάκια, χειροποίητα μπέργκερς, κλαμπς. Μενού με πολλές επιλογές για 1-4 άτομα, αλλά και ολόφρυσκες σαλάτες και συνοδευτικά. Το βρίσκουμε στην οδό πρώην διοικητηρίου Τωρινή Καραολή και Δημητρίου 52. Τηλεφωνούμε τώρα στο 2310-520-555. Έρχεται ο Deliveras με τα special εδέσματα. Κατεβάζετε την εφαρμογή τώρα από το App Store και παίρνετε και έκπτωση 10% σε κάθε παραγγελία από το ψητοπολείο Πορκίτο. Φυσικά για ένα ακόμη βράδυ μαζί μας ήταν και η Skies Aviation Academy, η κορυφαία σχολή εκπαίδευσης πιλότων στην Ελλάδα, με σύγχρονο στόλο αεροσκαφών και εξομοιωτή πτήσεων. Γίνε πιλότος με πιστοποιημένο δίπλωμα αναγνωρισμένο παγκοσμίως και βρες αμέσως δουλειά με πολύ υψηλές αποδοχές στις μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες. Κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα και ετοιμάσου για μεγάλες πτήσεις. Skies Aviation Academy με εγκαταστάσεις στην Περαία, διεύθυνση Θεσσαλονίκης 10. Περισσότερες πληροφορίες στο skies.gr και στο 23 920 21 100. Κοντά μας άλλο ένα βράδυ και το Escobar Espresso Coffee Bar, το στέκι της πόλης για να απολαύσεις τους αγώνες όλων των πρωταθλημάτων Super League, Champions League, Europa League και τις αγαπημένες σου ομάδες. Ανοιχτά από τις 8 το πρωί για το καφεδάκι σας, τους υπέροχους μοναδικούς χυμούς, τις μπυρίτσες σας, μέχρι αργά το βράδυ για το κρασάκι και το ποτάκι σας. Γεωργίου Παπαδρέου 9,
τηλέφωνο, σημειώστε το, 2311-208-301, 2311-208-301. Και φυσικά να ευχαριστήσουμε για ένα ακόμη βράδυ, έστω και αν ανοίξαμε αργά τις γραμμές λόγω και του μπασκετικού αγώνα, όλο τον κόσμο και για τη συμμετοχή και για την ακρόαση. Έτσι. Αύριο πρώτα Θεός, 8 η ώρα, πάλι στο Λίμπερο 107,4 για Ράδιο Μαρμίτα. Από Τάσο Τρέγια, από Βασίλη Καβαδία, από Ζάχο Ντρούλινγκ, από Ράδιο Μαρμίτα, από όλους τους συντελεστές του Λίμπερο, να έχετε ένα όμορφο βράδυ Τρίτης. Καλό βράδυ.